κάλαντα, καλώς τον καλαντάρι. Εξέβαμε στην κακοχρονία και εσέβαμε στην καλοχρονία. Καμιλόπα, χαξέρα τσιρόπα, ξέρα τσιρόπα, χαξέρα μαύρα, κοκκιμελόπα, κοκκιμελόπα. Κάλαντα, καλός καιρός και πάντα και του χρόνου. Μπράβο! Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλώς ήρθατε κι εσείς. Χρόνια πολλά σε όλους. Είπαμε σήμερα να ξεκινήσουμε με ποντιακά κάλαντα και έχει έρθει εδώ κοντά μας ο Σύλλογος Ο Φάρος της Αγίας Βαρβάρας, ποντιακός σύλλογος, και θα ήθελα να καλησπερίσουμε και την πρόεδρο του Συλλόγου, την κυρία Σοφία Σαββίδου. Χρόνια πολλά, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά. Εμείς ακούσαμε τα ποντιακά κάλαντα και στη συνέχεια θα έχουμε και πολύ τραγούδι και χορό. Έχουμε και χορό και τραγούδι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κιμ, για την πρόσκληση. Μπορούμε να πούμε και στα ποντιακά καλοχρονίαν και καλοτυχίαν, όπως λέμε. Και αυτές τις γιορτινές μέρες θα θέλαμε να σου προσφέρουμε το ημερολόγιο του Συλλόγου μας με θέμα λαογραφία και γεύσεις από τον πόντο. Και αυτό το καλάθι, ναι, παρακαλώ, έχουμε κόκκινο κρασί του Συλλόγου μας. Α, έχετε δικό σας κρασί. Ναι. Πολύ ωραία. Το παράγουν μέλη μας. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε. Ναι, το βλέπετε. Ευχαριστούμε καθώς πάρα πολύ. Καθώς και πολλά καλούβια, ναι, που χρησιμοποιούμε το βράδυ της παραμονής στην πρωτοχρονιά. Όπως. Δηλαδή, έχουμε καρύβια, φουντούκια, mm-hmm, και διάφορους καρπούς, ναι, που πετάμε, που ρίχνουμε στις γωνίες του σπιτιού, ευχόμενοι, ναι, όπως πέφτουν αυτά τα καλά, έτσι να πέφτουν στο σπίτι μας, στο σπιτικό μας, οι ευτυχίες, οι ευλογίες και οι καλοσύνες. Πολύ ωραία, ευχαριστούμε. Έχουμε πάρα φέρει πολύ φρούτα, ναι, γιατί όταν τα μικρά παιδιά ψάλουν τα πρωτοχρονιάτικα, ναι, κάλαντα, κρατούν μήλο ή πορτοκάλι στα χέρια τους και οι οικοδεσπότες καρφώνουν πάνω τα νομίσματα. Α. Και έχουμε φέρει γλυκά του κουταλιού, γλυκίσματα. Όλα και αυτά του Συλλόγου τα φτιάχνετε εσείς. Βέβαια, εμείς πολύ οι κυρίες ωραία του Συλλόγου μας. Και βέβαια όλα αυτά μέσα στο καλάθι, mm-hmm, τα συνοδεύουν οι διακοσμητικές, χειροποίητες, ποντιακές μας λύρες. Πολύ ωραία. Α, ναι, είναι αυτές εδώ που είδα, που είναι πολύ ωραίες. Είναι χειροποίητες. Όλα αυτά τα φέραμε για σένα και την εκπομπή σου, για την καλή ωραία χρονιά. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, να πούμε λίγο, ποιες ηλικίες, από ποια ηλικία ξεκινάνε τα παιδιά να είναι μέλη του Συλλόγου, να τραγουδάνε από τα ποντιακά τραγούδια. Από κάθε ηλικία. Από κάθε ξεκινάνε ηλικία από 5 χρονών έως. 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 Έως όσο ωραία μπορούν. Νομίζω ότι έχουμε κάποιες ευχές που θα μας τις πούνε οι μικροί μας φίλοι. Τα εδώ μικρά μας παιδιά θα δώσουν ευχές στην ποντιακή πάντα διάλεκτο, mm-hmm, για τα κάλαντα, όπου κάλαντα σημαίνει η πρώτη μέρα του χρόνου, ναι, καθώς και για το νέο έτος. Mm-hmm. Θα ξεκινήσουμε με το μικρό μας Ανέστη. Κάλαντα και νέος χρόνος, να ανοίει ο καλόν ο δρόμος. Συνεχίζουμε με τη Δημητρούλα μας. Κάλαντα και νέο έτος, ευτυχία σόλτσε φέτος. Με το Γιωργάκι μας. Κάλαντα και νέος χρόνος, τολωνών να χάτω πόνος. Πολύ ωραία. Και την Αλεξάνδρα μας. Κάλαντα νεοχρονία, χαρά, γέλος και ευτυχία. Μπράβο, παιδιά, μπράβο. Και βέβαια μπορούν τα παιδιά να σας πούνε, ναι, τι ευχήθηκαν στην ποντιακή διάλεκτο. Να ξεκινήσουμε από τον Ανέστη. Δώστε μας το μικροφωνάκι λίγο. Ανέστη μου, τι ευχήθηκες, αγόρι μου, εσύ, τι να έχουνε. Να ανοίξει ο καλός ο δρόμος. Εσύ, Δημητρούλα, τι ευχήθηκες. Ευχήθηκα ευτυχία σε όλους. Ευτυχία σε όλους. Μπράβο. Μπράβο. Εσύ, Γιώργο, τι ευχήθηκες, τι να χαθεί από όλους. Να χαθεί ο πόνος. Μπράβο, μπράβο. Και η Αλεξάνδρα ευχήθηκε να είμαστε όλοι να έχετε όλοι χαρά, γέλιο και ευτυχία. Μπράβο, μπράβο. Τα κύρια συστατικά όλοι που πρέπει να έχουμε όλοι αυτή τη δύσκολη εποχή που ζούμε. Έτσι, και μακάρι να βγουν όλα αυτά που εσείς ευχηθήκατε. Και επειδή είστε έτσι γλύκες και οι τέσσερις, νομίζω ότι θα βγουν οι ευχές σας. Θα σας δούμε μετά, γιατί έχουμε να ακούσουμε και ποντιακά τραγούδια, χορό και πολλά άλλα. Και πολλά άλλα. Μπράβο σας. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
Αχ, ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Και πολύ ωραίες ευχές. Μακάρι, παιδιά, γιατί σήμερα είναι και έτσι η τελευταία μας εκπομπή αυτού του χρόνου. Να πάει στο καλό. Να πάει στο καλό. Στο καλό χρόνο. Και να βγουν οι ευχές των παιδιών. Έτσι. Αγνές, και ειδικά αυτή έτσι να φύγει ο πόνος από όλους τους ανθρώπους, το άγχος, η στενοχώρια και να έχουμε μόνο χαρές και χαμόγελα. Αυτό θέλουμε. Ο κόσμος. Σήμερα και τι δεν έχουμε. Μαγικά. Πολλά. Ελπίζω να μην εξαφανιστεί και το πλατό όλο, γιατί είδα εκεί κάποια πράγματα και έχω φοβηθεί να φεύγουν, να πετάνε στον αέρα, δεν ξέρω, θα δούμε διάφορα πάντως. Θα δούμε ασφαλώς και όλες τις αστρολογικές προβλέψεις για το 2014, αναλυτικότατα, εννοείται, για κάθε ζώδιο. Πώς και πώς τον περιμένουμε τον αστρολόγο μας. Ναι. Βεβαίως, θα είναι ο κύριος Ντούγκλης κοντά μας για να τα συζητήσουμε όλα αυτά και να τον ερωτήσουμε. Δηλαδή, πέραν του τι περιμένει το κάθε ζώδιο το 2014, να ρωτήσουμε και μερικά πράγματα, έτσι δεν είναι. Εννοείται, να φύγουν αυτοί οι κρόνοι, έχουν κάνει στασίδι πάνω από το κεφάλι μας. Θέλουν να φύγουν ανάδρομοι, οι ερμίδες, όλοι. Θα συνδεθούμε ζωντανά με το Στάθη και αυτό το περιμένουμε. Ευρωπαϊκό έτσι, Μουσείο Άρτου να φτιάξουμε την παραδοσιακή βασιλόπιτα. Το δω το Στάθη. Φτιάχνεις βασιλόπιτα? Όχι. Όχι. Η μαμά. Η μαμά. Λυπάμαι που το λέω. Να σου πω, καιρός να μάθεις κι εσύ. Μέχρι τότε όμως θέλω να πάμε να δούμε έτσι μερικά έθιμα. Έτσι δεν είναι, Βίκυ μου, που μπορεί κάποιοι να τα ξέρουμε, κάποιοι άλλοι να τα έχουν ξεχάσει. Και πολλά θα εκπλήξουν, γιατί προέρχονται από πολύ παλιά. Τα τηρούμε αυτά? Ναι, αμέ, το πρώτο που κάνουμε. Τα τηρούμε όλα. Ωραία, για πάμε να δούμε ποια είναι έτσι τα παραδοσιακά έθιμα. 4, 3, 2, 1, 0. Λίγες μόνο ημέρες απέμειναν μέχρι τα μεσάνυχτα της 31ης Δεκεμβρίου, όπου το 2013 θα μας αποχαιρετήσει και το 2014 θα μας χαμογελάσει, γεμάτο υποσχέσεις και προσδοκίες. Εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε τη νέα χρονιά, ακολουθώντας τα ήθη και τα έθιμα που προστάζει η ελληνική παράδοση και τα οποία χάνονται στα βάθη των αιώνων. Καλή χρονιά και το χρόνο να είμαστε καλά. Ας αρχίσουμε με το αγαπημένο έθιμο που δεν είναι άλλο από το σπάσιμο του ροδιού. Το ρόδι συμβολίζει την αυθονία και την γονιμότητα. Μόλις αλλάζει ο χρόνος, ο νοικοκύρης του σπιτιού σπάει ένα ρόδι και η αυθονία πλημμυρίζει όλες τις γωνιές του σπιτιού. Η συνήθεια αυτή δεν γεννήθηκε τους προηγούμενους αιώνες, αλλά χιλιάδες χρόνια πριν, όταν οι αρχαίοι Έλληνες το έσπαγαν με το που έμπαιναν στο καινούριο του σπίτι. Η συνήθεια αυτή έγινε ένα απόσπαστο κομμάτι της πρωτοχρονιάτικης ηρωτελεστίας. Μόνο προσοχή. Το ρόδι βάφει, γι' αυτό προσέχετε πού θα το σπάσετε. Αμέσως μετά το ρόδι ακολουθεί το ποδαρικό. Ο σπιτινοικοκύρης οφείλει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός, αφού ο πρώτος άνθρωπος που θα μπει στο σπίτι αμέσως μετά την αλλαγή του χρόνου πρέπει να είναι καλότυχος, καλοσυνάτος και να μην ζηλεύει. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, σε πολλές περιοχές της χώρας μας επιλέγουν παιδιά που η ψυχή τους είναι ντυμένη με την αθωότητα. Και ενώ το ποδαρικό γίνεται από άκρη σε άκρη της Ελλάδας, υπάρχουν παραλλαγές. Σε μερικές περιοχές, αυτός που κάνει ποδαρικό κρατάει στα χέρια του μια εικόνα της Παναγίας ή του Χριστού, για να είναι ευλογημένη η είσοδος. Ή κρατάει κέρμα και το δίνει στο σπιτινοικοκύρη, ώστε η χρονιά να είναι γεμάτη με χρήματα. Ακουστρόικα! Στην Κεφαλονιά αλλά και στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου, λίγη ώρα πριν από την αλλαγή του χρόνου, οι κάτοικοι βγαίνουν στο δρόμο κρατώντας ένα μπουκαλάκι με κολόνια και ραντίζουν ο ένας τον άλλον, λέγοντας «Ήρθαμε με ρόδα και με ανθούς να σας υπούμε χρόνους πολλούς». Η τελευταία τους ευχή είναι «Καλή αποκοπή», που σημαίνει «Με το καλό να φύγει ο παλιός ο χρόνος». Το πρωί της πρωτοχρονιάς, η μπάντα του Δήμου περνάει από σπίτι σε σπίτι και τραγουδά. Πάλι να ακούσατε άρχοντες, πάλι να σας υπούμε. Ότι και αύριο νεστή ανάγκη να χαρούμε και να πανηγυρίζουμε περί το μην Κυρίου την εορτή του Μάκαρος Μεγάλου Βασιλείου. Τι ζητάμε όλοι από τη νέα χρονιά? Την εύνοια της τύχης. Στην Κρήτη και στην Πελοπόννησο λοιπόν έχουν βρει το γούρι τους και δεν είναι άλλο από την κρεμμύδα ή σκυλοκρέμιδο όπως έχει επικρατήσει να λέγεται. Το συγκεκριμένο φυτό μοιάζει σαν μεγάλο κρεμμύδι και κατά την αρχαιότητα πίστευαν ότι είχε μαγικές και θεραπευτικές ικανότητες. Το φυτό αυτό, ακόμα και τον χειμώνα, βγάζει φύλλα, συνεχίζοντας έτσι τον κύκλο της ζωής.
Σύμφωνα με τα ήθη και τα έθιμα, λοιπόν, αυτή την μεγάλη ζωτική δύναμη μπορεί να τη μεταδώσει σε κάθε τι έμψυχο και άψυχο. Γι' αυτό, λίγο πριν μπει ο νέος χρόνος, κρεμάμε την κρεμίδα στην πόρτα μας. Κάτι ξέρω Πυθαγόρας, νέο γνωστός, που έκανε ακριβώς το ίδιο πράγμα χιλιάδες χρόνια πριν. Λίγα δευτερόλεπτα πριν μπει ο χρόνος, ανοίξτε τις βρύσες του σπιτιού σας. Καθώς το νερό τρέχει, ξεπλένει όλες τις κακοτυχίες της χρονιάς που μόλις έφυγε και φέρνει την καθαρότητα και τη διαφάνεια για το νέο έτος. Παραμονή πρωτοχρονιάς και το σπίτι πλημμυρίζει από τη μυρωδιά της Βασιλόπιτας, ενό εθήμου που όσα χρόνια και αν περάσουν δεν σβήνει. Οι ρίζες της βρίσκονται τόσο στην αρχαία Ελλάδα όσο και στην αρχαία Ρώμη. Η Ορθόδοξη παράδοση συνέδεσε το έθιμο της Βασιλόπιτας με τον Μέγα Βασίλειο, ο οποίος, όταν ήταν επίσκοπος της Κεσάριας, ζήτησε από τους κατοίκους να δώσουν χρυσά νομίσματα και κοσμήματα, ώστε να τα δώσουν στους ξένους που ήθελαν να μπουν και να κυριεύσουν την περιφέρειά του. Η επιδρομή δεν έγινε και ο Μέγας Βασίλειος είπε σε όλους να φτιάξουν ψωμάκια και να βάλουν μέσα όλα τα πολύτιμα αντικείμενα. Οι πίτες μοιράστηκαν και τα τιμαλφή επέστρεψαν στους ιδιοκτήτες τους. Η πατρίδα μας είναι γεμάτη με χιλιάδες ήθη και έθιμα εν ώψη της πρωτοχρονιάς. Εμείς αναφερθήκαμε μόνο σε μερικά από αυτά. Όποιο έθιμο και να ακολουθήσετε, να έχετε μια καλή και τυχερή χρονιά. Από όλα αυτά τι κάνετε εσείς? Το ρόδι εντάξει. Εγώ ούτε το ρόδι πάντως. Τίποτα. Τίποτα. Και εδώ ο Γιώργος με ρώταγε αν κάνω αυτό με τις βρύσες. Εγώ δεν το είχα ξανακούσει καν. Το έχω ξανακούσει, αλλά το είχα ξεχάσει. Είναι πολύ ωραίο όμως. Εμείς κάνουμε αυτό με το ρόδι και αυτό. Με την κρεμμύδα το κάνω μερικές φορές. Όχι πάντα. Το βάζω στην πόρτα. Βάζεις. Και ο Πυθαγόρας έβαζε. Κάτι ξέρω. Γι' αυτό το κάνει, δεν είναι. Εσύ, Στέφανε, κάνεις αυτό με τις βρύσες? Όχι, όχι, μ' άρεσε πάρα πολύ. Εγώ κάνω με το ρόδι και με την κρεμμύδα. Ναι. Εμείς κάνουμε και με το εικόνισμα. Που μπαίνει μέσα ο παππούς πάντα. Ναι. Όσο χρόνια και περάσουν, ο παππούς έρχεται πρώτος. Αν δεν έχεις παππού, τι θα κάνεις? Γιαγιά! Γιαγιά! Μακριά τι κάνει δηλαδή. Θέλω να σου πω ότι σε εμάς, ας πούμε, μπαίνει ο παππούς με την εικόνα πάντα. Πάντως, όσες φορές δεν ξέρω, αν σας έχουν πει να κάνετε εσείς ποδαρικό σε κάποιον το σπίτι, εγώ το φοβάμαι αυτό. Δηλαδή, γιατί αισθάνεσαι με ευθύνη. Να συμβεί κάτι και να στο λέμε μετά. Εντάξει, τα παιδιά, εντάξει, ας πούμε, τα παιδιά, τι ευθύνη να ρίξουν στο παιδί. Αλλά δεν πάρε πολύ άσχημο. Πες ότι πας εσύ, ας πούμε, και κάνεις τώρα ποδαρικό. Σε κυνηγάει παντού, κατέβει. Τότε που μπήκε πρέπει να κάνει Βίκη. Είναι ευθύνη, εγώ δεν θέλω. Στο χρεώνουν για μια ζωή μετά. Ναι. Ο Καντέμις προτιμούσε να πει αυτό. Όπου ήδη δεν μπορεί να έρθει ο λογαριασμό τη ΔΕΗ ανεβασμένο, α πούμε, θα μπουν οι Βίκη φταίει που κάνουν το ποδαρικό. Και ναύτηκα η κακομοίρα για τη ΔΕΗ. Λοιπόν, να πούμε τα τηλέφωνα τη εκπομπή μα, γιατί έχουμε και δώρα να δώσουμε σήμερα. Είναι το 211-55-55-50. Είναι το τηλέφωνο μας. Έχετε μάθει τώρα πλέον αστική χρέωση, απλή χρέωση. Παίρνετε τηλέφωνο και συμμετέχετε στο μουσικό quiz που θα παίξουμε στη συνέχεια με τον Στέφανο. Αλλά έχουμε και το μεγάλο μας το δώρο, το πολύ μεγάλο μας δώρο, την εντυχισμένη κουζίνα από την εταιρεία Grupo Cucine, αξίας 2.000 ευρώ, σύν όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, θα γίνει δικιά σας, δηλαδή ενός από τους τηλεθεατές μας, με ένα μόνο τηλέφωνο, επίσης το τηλέφωνο αυτό της εκπομπής. Και όπως σας έχω εξηγήσει, το κάθε τηλέφωνο με τα στοιχεία σας που θα αφήσετε, θα μπει σε ένα φακελάκι. Αυτά είναι τα καλά τα φακελάκια. Και θα μπει σε αυτή τη γυάλα που είναι εδώ δίπλα μας. Και στην εκπομπή της 5 Ιανουαρίου θα γίνει η κλήρωση και θα δούμε ποιος ή ποια είναι η τυχερή του δώρου μας. Επίσης, να σας θυμίσω ασφαλώς ότι μας βρίσκεται. Βρίσκεται. Μας βρίσκεται. στο Facebook και στο Twitter. Μαγκαζίνο Life, μία λέξη. Πληκτρολογείται και μας βρίσκεται. Έτσι δεν είναι, Γιώργο, εσύ έτσι που τα επιβλέπεις αυτά? Βέβαια. Πιο και μας στέλνουν και πολλά μηνύματα ο κόσμος για τις συνταγές, για τα βίντεο που ανεβάζουμε στο YouTube. Μας λέει διάφορα. Δεν μας έφερες κανένα ωραίο έτσι τρίκ από αυτά που μας φέρνεις, πώς να ξεβουλώνουμε το από το φελό, από το... Δεν μας έφερες κανένα πρωτοχρονιάτικο ωραίο. Αυτό το YouTube, κάθε φορά που λέμε YouTube, θυμάμαι έτσι έναν φίλο μου από την Καρδίτσα που λέει YouTube. YouTube, το YouTube λοιπόν. Όλα αυτά θα τα βρείτε στις σελίδες μας στο Facebook και στο Twitter. Στέφανε, καλά κάθεσαι εδώ στον καναπέ. Ωραία. Θες να μας παίξεις κάτι χριστουγεννιάτικο? Βεβαίως, βεβαίως. Είναι από τις τελευταίες σου ευκαιρίες τώρα. Δηλαδή, πόσα χριστουγεννιάτικα θα ακούσουμε ακόμα? Έφυγα. Φύγε, τρέχοντας. Έφυγα.
Ωραία. Έτσι, φυσικό του περιβάλλον. Έτσι. Για πάμε. Και... Ρούντολφ το ελαφάκι με καρδούλα ταπεινή. Σαν πέσει το βραδάκι, έχει μύτη φωτεινή. Όμως μια πρωτοχρονιά θα έρθει ο Άι Βασίλης. Ρούντολφ είσαι εσύ ο φως, έχεις μέσα σου το φως. Λοιπόν, θα έκανα ένα σχόλιο, αλλά επειδή έμαθα ότι το ζήτησε η Ρούλα από το κοντρόλ, δεν θα πω τίποτα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Έχετε ωραία φωνή. Ελάτε στο μαγκαζίνο Life να σας ακούσουμε. Δηλώστε συμμετοχή στο 211 55 50 540 και όλα μπορεί να αλλάξουν. Επιστρέψαμε λοιπόν. Έχουμε τα κέφια μας σήμερα, έτσι. Δεν μπορεί να το πει κανείς αλλιώς. Yes, yes. Λοιπόν, σταματήστε να συνεχίσουμε, δεν θα βγάλουμε κομπή σήμερα. Λοιπόν, ο Φινέας, ο Μάξιμος, ο Μύρτιλος και ο Ντάντζελ είναι κάποια ονόματα. Άμα σας φαίνονται περίεργα, μην σας φαίνονται καθόλου, γιατί πρόκειται για μάγους. Ταχυδακτυλουργούς που έχουν έρθει σήμερα εδώ. Εγώ έχω δώσει μόνο έτσι μία παράκληση, να μην εξαφανίσουν ούτε τον ωραίο μας το στολισμό, τον θέλουμε λίγο ακόμα, ούτε το πλατό όλο, ούτε τους αγαπημένους μου συνεργάτες. Αυτά. Όλα τα άλλα ας γίνουνε. Πάμε λοιπόν να δούμε τι θα δούμε. Και θέλω να καλωσορίσουμε εδώ μαζί τον Φινέα και τον Μάξιμο από την Ακαδημία Μάγων Ταχυδακτυλουργών IBM Youth. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Τώρα δεν ξέρω, πρέπει να πλησιάσω αυτά. Νομίζω ότι εμένα προς το παρόν δεν θα με εξαφανίσετε ακόμα. Μετά. Τι είναι το IBM Youth, τι είναι αυτή η Ακαδημία Μάγων, είναι κάτι σαν το Harry Potter που βλέπουμε στις ταινίες? Περίπου. Έχει να κάνει με αυτό. Εμείς είμαστε βασικά η Διεθνής Αδελφότητα Μάγων, ναι. Έτσι, η οποία ιδρύθηκε το 1922 στην Αμερική και το 1999 εδώ στην Αθήνα. Το IBM Youth είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχουμε αναπτύξει, το οποίο παίρνουμε παιδιά ηλικίας από 10 έως 18 ετών, τα έχουμε κοντά μας, τα εκπαιδεύουμε σωστά από την αρχή, και μπορούν να φτάσουν να γίνουν επαγγελματίες αργότερα. Και αυτή η αδελφότητα είναι κάπως αναγνωρισμένη σε όλο τον κόσμο? Είναι η μεγαλύτερη οργάνωση ταχυδακτυλουργών σε όλο τον κόσμο. Για να μάθουμε και μερικά πράγματα. Βεβαίως. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να σας ενημερώσουμε. Έτσι. Με πάνω από 300 παραρτήματα σε 88 χώρες σε όλο τον κόσμο και από μέλη, 15.000 μέλη παγκοσμίως και περίπου 40 μέλη εδώ στην Αθήνα. Και φαντάζομαι ότι σε αυτήν την αδελφότητα μάλλον ανήκουν και κάποια έτσι, γνωστά ονόματα που φυσικά ξέρουμε και έχουμε δει στην τηλεόραση ή από κοντά κάποιοι τυχεροί. Από μάγους του εξωτερικού, πολύ γνωστός σε όλους είναι ο David Copperfield που είναι μέλος IBM, όπως και ο Lance Barton, Siegfried and Roy, και εδώ στην Ελλάδα είναι η κορυφαία ταχυδακτυλουργία της Ελλάδας. Μάλιστα. Φυσικά. Τώρα τι θα δούμε. Kim, έχω μία έκπληξη για σένα σήμερα και θα ήθελα τη βοήθειά σου. Ωραία. Οπότε θα σε παρακαλούσα να αφήσει το ντοσιέ. Ο Μάξιμος και... λοιπόν έτοιμος να μας δείξει κάτι. Να κάνεις ό,τι τι σου να λέω. Κάνω. Θα χρειαστώ λίγη μουσική για το συγκεκριμένο. Ωραία. Οπότε θέλω να κρατάς το... Το τραπεζομαντιλάκι. Το τραπεζομάντιλο. Ωραία. Τι θα, ωραία. Θα εξαφανιστεί το κεράκι. Στο κρατάω για έκπληξη. Να ανάψουμε το κεράκι. Και αυτό που θέλω από σένα, Κι. Ναι. Είναι να επικεντρωθείς στο τραπέζι. Ας το καλό. Σήκωσε τα χέρια σου όπως εγώ.
Άστο τώρα μόνο του. Μπορείς να καθίσεις. Ευχαριστώ πολύ. Φοβερό! Μπράβο! Καλά! Να το ξαναδούμε λίγο. Ωραία, φυσικά. Θες να σηκωθείς, Βίκυ μου, να περπατήσεις κιόλας μέχρι εδώ. Καλή ιδέα, Βίκυ. Κάτσε και εσύ για να το απολαύσεις. Κερί, κάτι τέτοιο. Αυτό ασχολούμαι 10 χρόνια με την τέχνη των ψευδεθύσεων, όπως λέω εγώ. Και το συγκεκριμένο ακόμα, όπως όλα τα μαγικά βέβαια, κάθε χρόνος που περνάει τα εξελίσσει και περισσότερο. Δηλαδή βελτιώνεται κάτι, ναι. Με την εξάσκηση. Εγώ δεν μπορώ να δω τι άλλο μπορεί να βελτιωθεί. Ένα τραπέζι το οποίο χόρευε βάλσε. Και είμαι, έχω να σου πω ότι έχω κανονίσει με το Μάξιμο να το φέρω στο σπίτι να κάνω μια μετακόμιση γρήγορη. Μια μετακόμιση πολύ γρήγορη, φαντάζομαι. Πολύ ωραία, σε ευχαριστούμε, Μάξιμο. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία, τώρα τι θα δούμε. Τι θα δούμε. Θα δούμε πολλά και διάφορα περίεργα, γιατί βλέπω ότι σας αρέσει ήδη αρκετά. Εκτός και αν θέλετε πρώτα να με ρωτήσετε κάτι άλλο για την τέχνη μας. Τι να πρωτορωτήσουμε τώρα, πώς το κάνετε, δεν θα μας πείτε. Σας έχω και μία έκπληξη. Πριν είπαμε για την IBM Youth, το πρόγραμμα που έχουμε αναπτύξει με τα παιδιά. Σήμερα θα έχουμε κοντά μας και ένα από αυτά τα παιδιά, το οποίο είναι μόλις 15 χρονών. Έτσι. Α, από μικρές ηλικίες. Φυσικά. Ξεκινάει. Εμείς τα παίρνουμε παιδιά από 10 έως 18 ετών. Έτσι, και τα εκπαιδεύουμε από την αρχή για να μπορέσουν να φτάσουν σε πολύ καλό επίπεδο. Να τους μεταφέρουμε την τέχνη για να την κρατήσουμε ζωντανή. Σήμερα λοιπόν αυτό το παιδί που είναι μόλις 15 χρονών έχει ετοιμάσει κάτι πολύ όμορφο να σας δείξει για να δείτε και να διαπιστώσετε με τα μάτια σας πού μπορεί να φτάσει ένα παιδί που παρακολουθεί αυτό το πρόγραμμα. Να ρωτήσω εγώ τώρα κάτι. Βεβαίως. Όλα τα παιδιά. Και εμείς οι μεγάλοι, αλλά ας ξεκινήσουμε από τα παιδιά. Ενθουσιάζονται όταν βλέπουν ακόμα και τα απλά, έτσι, τα χειδαχτυλουργικά, μαγικά και όλα αυτά. Από εκεί και πέρα όμως η Ελλάδα υποστηρίζει αυτό το επάγγελμα. Θέλω να πω ότι στο εξωτερικό βλέπουμε όλα τα μεγάλα τα show, όπως είπατε και εσείς, David Copperfield και διάφοροι. Εδώ στην Ελλάδα υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Η αντίστοιχη υποστήριξη δεν υπάρχει εντελώς, αλλά σε αυτό δεν φταίει μόνο η Ελλάδα. Ίσως φταίμε και εμείς μέχρι ένα σημείο, γιατί ίσως δεν έχουμε ενημερώσει ακόμα σωστά τον κόσμο και να το μορφώσουμε για το τι θα πει αυτή η τέχνη. Γιατί θα μας άρεσε να δούμε, ας πούμε, έτσι, ένα μεγάλο φαντασμογικό show κάπου να γίνεται, έτσι δεν είναι, Στέφανε? Μπορώ να σας πω ότι είμαστε στη διαδικασία αυτή και την πρωτοχρονιά θα συμμετέχουμε σε ένα από τα μεγαλύτερα event τα Χριστουγεννιάτικα, το οποίο θα γίνει σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης μας. Μάλιστα. Έτσι, ένα από τα μεγαλύτερα event πρωτοχρονιάτικα. Ωραία. Τώρα, ποιον έχουμε κοντά μας? Κοντά μας έχουμε τον Ντάνζελ. Μάθος και ζωτλέρ Ντάνζελ. Θα σας παρουσιάσω ένα συνδυασμό μαγείας και ζωτλεριτών. Δύο τέχνες δηλαδή μαζί. Ωραία. Πάμε να σας δούμε τι έχει ετοιμάσει. Ακριβώς. Thank you.
Thank you.
Α, έτσι με τη συμμετοχή σας. Α, ωραία. Εγώ φοβάμαι για λίγο. Όχι, μην φοβάστε. Παρόλο που έχει κάνει με ένα σπαθί, είναι απολύτως ασφαλές. Οπότε δεν έχετε λόγο να φοβάστε. Χάρηκα για τη συνεργασία. Θα δείτε ότι εδώ έχουμε μια τράπουλα. Θέλω να δείτε τα φύλλα. Ωραία. Είναι διαφορετικά, έτσι. Όλα, όπως βλέπετε. Ναι. Θα ανατατέψουμε μια φορά. Ωραία. Ωραία. Και θέλω τώρα, δεν θα βλέπω ούτε εγώ, ούτε εσείς, να μου πείτε ένα stop, όπου θέλετε να σταματήσω. Πείτε μου, όπου θέλετε ένα stop. Ωραία. Το φύλλο αυτό είδα, οπότε πάρ' το επόμενο. Ναι. Μπορείτε να το δείξετε σε όλους. Πείτε μου, πότε θέλετε να γυρίσω. Ωραία. Όλοι. Να γυρίσω. Ναι, ναι. Ωραία, θα το βάλετε κάπου μέσα. Όπου να είναι. Όπου θέλετε, ναι. Και να ανατατέψετε. Α, να ανακατέψω. Μπορεί να ανατατέψει όποιος θέλει, ναι. Και εσείς ή όποιος άλλος θέλει. Ανατατέψτε όπως θέλετε. Έτσι, πρωτοχρονιά είσαι. Μια χαρά. Θέλει μήπως να ανατατέψει όποιος άλλος. Ποιος καλεσμένος. Α, ναι, βέβαια. Έλα, εσύ που το έχεις. Έλα, έλα, για να δω, για να δω. Εγώ, βέβαια. Έτσι. Σωστά. Όχι έτσι, καλέ. Έτσι και έτσι. Έτσι ξέρω. Δεν είσαι εδώ εσένα που κάνεις περίμενε. Όχι, έτσι, καλέ. Συγγνώμη, ανακάτεψε. Εγώ θα το κάνω αλλιώς. Για να σε δούμε. Λοιπόν. Θα σε στείλω στη σφάλη. Ορίστε. Ωραία, μια χαρά. Όχι, φτάνει. Έλα και εσύ. Μαγικά ρε παιδιά έχετε. Αμέ έχουμε. Αχ, έχουμε μαγικά ρε. Ξέρω κι εγώ, γιατί τι νομίζω. Τα χρησιμοποιείτε. Φυσικά. Δεν το έκανες όμως. Περίπου, εντάξει, δεν είναι καλή. Ωραία, οπότε ανατεμένη και άντως τέσσερις. Δεν μπορεί να κάνει το μαγικό. Ωραία. Λοιπόν, οπότε το φίλο είναι από μέσα, τον τρατέψατε όλοι μαζί και θα σας πω κάτι, θα το δοκιμάσω. Πιστεύω θα πετύχει, δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος. Θα προσπαθήσω, αφού το φύλλο σας είναι μέσα, να πετάξω την τράπουλα στον αέρα και να καρφώσω μόνο το φύλλο σας. Δύσκολο. Πολύ φιλόδοξο, πολύ φιλόδοξο. Ναι. Δύσκολο. Είναι ακατόρθωτο, αλλά ακατόρθωτο. Είναι αρκετά δύσκολο. Θα το δοκιμάσω όμως. Είμαστε έτοιμοι. Φυσικά. Για να δούμε. Για να δούμε. Εγώ λοιπόν. Με το ένα, με το δύο, με το τρία. Πάμε άλλη μια φορά, πάμε άλλη μια φορά. Ναι, πάμε άλλη μια φορά. Βοηθήστε, βοηθήστε παιδιά, να μαζέψω τα χαρτιά. Πώς τα μαζέψω, έχα όλα. Μήπως είναι άλλο το κόλπο. Λοιπόν, βοηθήστε. Κάτι να μας πει. Κάτι να μας πει. Το ματιάσαμε. Δεν πειράζει. Το ανακατέψατε πολύ. Η Αλεξία φταίει. Ελά. Εδώ, εδώ. Η τελευταία φορά που μοιράστηκε η τράπουλα. Μια φορά, γιατί πρόκειται κάτι πολύ δύσκολο. Ναι, όντως. Είναι όλα. Όντως είναι δύσκολο αυτό. Μήπως δεν καρφώνει καλά το σπαθί. Ωραία. Για να δούμε, θα το δοκιμάσουμε άλλη μια φορά, με το ένα, με το δύο, με το τρία. Ήταν αυτό το φίλο σας. Αυτό είναι. Τελικά, με τη δεύτερη. Μπράβο. Πότε το ρωτήσατε κιόλας, αναμνηθικό, τρυπημένο, το πέντε τρούπα, το φίλο σας με τυχαία επιλογή που κάνατε. Πώς έγινε αυτό τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ όντως τυχαία το διάλεξα. Ούτε και την ανακατέψαμε και πόσε. Μία, δύο, τρει, τέσσερι φορέ την τράπουλα. Όχι, είναι τέσσερι. Αν ήταν τα δείγματα, βέβαια με την πρώτη δεν πέτυχε, αλλά πέτυχε με τη δεύτερη. Γιατί ήταν κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά τελικά πέτυχε και καρφώθηκε. Μπράβο. Δεν θέλετε να μας πούμε καλά. Να κάνουμε και εμείς λίγο στις φίλες. Εντάξει, παραείσαι τώρα. Να σας ρωτήσω. Κάρτε στη σχολή σας. Κρατάτε μισητό. Κρατάω. Σίγουρα κρατάτε. Ναι, μεταξύ σας θα μείνει. Να είστε δημοσιογράφος, μην είστε και πάρα πολύ σίγουρος. Πολύ να σας. Πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Λοιπόν. Ωραία, είχαμε μια μικρή τρικυμία, αλλά την ξεπεράσαμε. Όχι, μα ποια τρικυμία. Εγώ βλέπω εδώ ένα τρυπημένο φίλο που εγώ όντως το διάλεξα τυχαία. Έτσι και λέω θα μας πείτε. Και μέχρι του χρόνου τέτοια μέρα να κάτσουμε εδώ θα μας πείτε. Οπότε... Ναι, και που το διαλέξατε τυχαία, σημασία έχει ότι εμείς καταφέρνουμε και δαμάζουμε την τύχη. Έτσι, αυτό είναι. Αυτό έχει σημασία. Έτσι. Λοιπόν, εγώ θα το κρατήσω αυτό. Γούρι. Φυσικά. Λοιπόν, ποιον έχουμε εδώ. Εδώ έχουμε το παιδί που σας έλεγα, το Μύρτιλο, που είναι μόλις 15 χρονών. Γεια σου, Μύρτιλε. Έχει ετοιμάσει κάτι να μας δείξει. Και αμέσως εσύ τι είσαι τώρα, μικρός μάγος. Θα το πούμε κι αυτό. Ναι. Από πότε, έτσι, ας πούμε, είπες ότι θέλω να πάω στην σχολή να μάθω να γίνω μάγος.
Από εγώ 10 ετών ασχολούμαι με τη μαγεία. Από 10 ετών. Ναι. Πώς το ξεκίνησες, πήγαινε σε κάποια, δεν ξέρω εγώ, κάπου έβλεπες άλλους μάγους και σε εντυπωσίασε αυτό? Όχι. Και είπες ότι μου θέλει ήρθε και εγώ. Έτσι. Ναι. Δεν ξέρω πώς. Μάλιστα. Και τώρα πόσα χρόνια ασχολείσαι? Λίγο πιο δυνατά όμως και κράτα το λίγο έτσι πιο κοντά. Ωραία. 5 χρόνια ασχολούμαι τώρα. 5 χρόνια. Ναι. Από 10 ετών. Είναι από τους πιο μικρούς σε ηλικία μαθητές? Όχι, δεν είναι από τους πιο μικρούς. Έχουμε και πιο μικρούς, αλλά είναι ένας από τους καλύτερους, ένας από αυτούς που μπορούν να αναδείξουν κάτι ποιοτικό. Και τι θέλεις, ας πούμε, να κάνεις αργότερα? Θες να το κάνεις ως επάγγελμα αυτό ή θα κάνεις και κάτι άλλο? Να πω την αλήθεια, δεν έχω ιδέα ακόμα. Πάντως, θα σ' άρεσε, ας πούμε, να γίνεις ο David Copperfield, ας πούμε, της Ελλάδας. Ε? Ναι, αλλά είναι δύσκολο. Δύσκολο. Γι' αυτό πάτε και στη σχολή και μαθαίνετε τα διάφορα. Τι θα δούμε τώρα? Ένα μικρό πρόγραμμα. Μάγια. Περίμενα κι εγώ απάντηση. Καταλάβατε τώρα. Λοιπόν, πάμε να σε απολαύσουμε. Θα τον βοηθήσω λίγο μόνο, γιατί δεν έχει μικροφωνάκι. Να το πάμε πιο μπροστά. Ναι. Γιατί δεν μας ανάβει? Έναν αναπτήρα, παιδιά. Δεν είναι πολύ δύσκολο να βρούμε εδώ. Τέτοιο μπορούμε να το κάνουμε. Έλα, έλα. Όχι, όχι, εντάξει, τα καταφέραμε, τα καταφέραμε. Μαγεία. Ναι. Τι είναι η μαγεία? Η μαγεία των Χριστουγέννων. Κολλάμε στα εύκολα. Θέλουμε στη ζωή μας. Μας χρειάζεται. Υπάρχει. Υπάρχει. Εσύ, αγάπη μου, τι θα ήθελες να σου φέρει να πιστεύουμε, ο μάγος? Δηλαδή, στη καρδιά μας. Στη ψυχή μας. Ναι. Πραγματικά είναι καμάλι μάγο. Τι θα ζητούσαμε? Δυσκολίες πολλές. Θέματα. Αρρώστιες. Κακουκίες. Εκμετάλλευση. Πλώς. Ακούστε την καρδιά σας. Τι αν δείξουμε πίστη, θάρρος, αλληλεγγύη και αγάπη, θα καταφέρουμε μαζί να ανακαλύψουμε τις δυσκολίες της ζωής. Να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες της ζωής. Μαγεία είναι. Μόνο πριν ήταν πριν. Θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους υγεία και καλές γιορτές. Καλές γιορτές. Μπράβο, φοβερός. Άλλος βγάζει ποτήρια, άλλος βγάζει μπουκάλια. Αυτό λοιπόν ήταν ένα μικρό δείγμα της δουλειάς μας. Θα μπορούσαμε να κάτσουμε φυσικά να μιλάμε ώρες για αυτό το τομέα. Ελπίζω να έρθετε και από κοντά να μας δείτε. Ωραία, ναι, βεβαίως. Εδώ έχουμε μείνει κάπως έτσι με ένα στο μανιχτό, με μια πορεία. Είμαστε και μαθητές σας πια. Αν τώρα οι τηλεθεατές μας μαγευτήκαν από αυτά που είδανε, να πούμε ότι σήμερα εσείς δίνετε δώρο 5 εγγραφές για κάποιους μαθητές έως 18 ετών, που έχουν αξία 100 ευρώ η καθεμία, σωστά? Φυσικά. Βέβαια, με μία διαφορά. Αποφασίσαμε λίγο να αυξήσουμε την προσφορά. Και τις 5 εγγραφές λόγω των Χριστουγέννων και επειδή μας αρέσει να κάνουμε δώρα, όπως κάνουμε πάντα αυτές τις μέρες, έτσι, να τις κάνουμε 10. Ωραία, λοιπόν, οι 10 πρώτοι που θα πάρετε τηλέφωνο στο τηλέφωνο της εκπομπής και θέλετε έτσι να μπείτε στο χώρο της μαγείας και να γίνετε τάχυδακτυλουργός και να έτσι να...
να κάνετε το δικό σας, πώς το λένε, show, μαγικό πρόγραμμα. Μαγικό πρόγραμμα. Θα έχετε δωρεάν την εγγραφή που έχει αξία 100 ευρώ, η 10 πρώτη λοιπόν. Και έχουμε και άλλη μια πρόσφορα. Άλλη μια έκπληξη της τελευταίας από στιγμής. Ένα πολύ ειδικό μαγαζί για όλους που ασχολούνται με τη μαγεία και τα ταχυδακτυλουργικά. Ένα κατάστημα το οποίο μπορεί όποιος θέλει να έρθει και να αγοράσει μαγικά κόλπα. Το όλα αυτά τα διάφορα που είδαμε. .gr, μπράβο. Πώς λέγεται? Magicstar.gr και να μπει και στην ιστοσελίδα μας, στο www.magicstar.gr. Και σήμερα προσφορά από το κατάστημα είναι ένας τυχερός από όλους. Θα κερδίσει ένα μαγικό σετ για να ξεκινήσει το μαγικό του πρόγραμμα, αξίας 100 ευρώ. Λοιπόν, ωραία. Αυτό θα πάρετε τηλέφωνο και από όλους που θα πάρετε. Θα κληρώσουμε έναν για το δώρο αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Και αν θέλετε κι εσείς το αστέρι σας να λάμψει στο χώρο αυτό, πάρτε τηλέφωνο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά να έχουμε. Καλές γιορτές. Να είστε καλά. Ακριβώς, και μαγεία στη ζωή γενικά. Αν θα θέλατε, θα μπορούσαμε να κάνουμε και μια μαγική ευχή. Μιας και είμαστε σε περίοδο που ζούμε δύσκολες μέρες, όλοι το αντιμετωπίζουν αυτό, εγώ θα έλεγα να προσπαθήσουν όλοι να ανακαλύψουν λίγη από τη μαγεία που κρύβουν μέσα τους, για να μπορέσουν να αντλήσουν τη δύναμη που τους χρειάζεται για να ξεπεράσουν τα καθημερινά προβλήματα. Νομίζω ότι αυτή είναι η ευχή δική μου. Πάντως, νομίζω ότι και ο τελευταίος μάγος έδωσε το σωστό μήνυμα. Ακριβώς. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Έχετε ωραία φωνή? Ελάτε στο μαγκαζίνο Life να σας ακούσουμε. Δηλώστε συμμετοχή στο 211 55 50 540 και όλα μπορεί να αλλάξουν. Να δούμε το 2014 τι θα μας φέρει. Εγώ έχω πει βέβαια, είναι η χρονιά μας. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Ή μάλλον θέλουνε, δεν θέλουνε. Έτσι. Αυτό έτσι το τοποθετήσαμε σωστά. Θέλω να καλησπερίσουμε στην παρέα μας τον κύριο Χρήστο Ντούβλη. Να είστε καλά, καλή χρονιά. Καλή χρονιά να έχουμε. Θα δούμε σήμερα αναλυτικά για το κάθε ζώδιο, τι θα μας φέρει το 2014 και θα πούμε και μερικά γενικά και αφού τώρα με την ευκαιρία που σας έχουμε εδώ θα σας ρωτήσουμε και μερικά άλλα. Αρχίσαμε τον ρωτάμε από τον break τώρα στον άνθρωπο, δεν τον αφήσαμε με το που έκατσε. Το 2014 θα είναι καλύτερο από το 2013, έτσι να ξεκινήσουμε. Κοίταξε, από αυτά. Μερικά θέματα θα συνεχιστούν με αλλαγή ατμόσφαιρας όμως και πιστεύω ότι θα πάρουμε τα πάνω μας από το καλοκαίρι και μετά. Δηλαδή θα ανέβει λίγο το επίπεδο αυτοπεποίθησης, έτσι, χαράς αν το θέλεις. Κάτι είναι και αυτό. Για ένα εξάμηνο, άντε και μπορούμε να κάνουμε λίγο υπομονή ακόμα. Οριακά, οριακά. Περιμένουμε, υπομονή. Λοιπόν, θα μας τα πείτε αναλυτικά, γιατί πρέπει να πάμε να συνδεθούμε τώρα με το Βαρνάβα και το Ευρωπαϊκό Μουσείο Άρτου, που είναι ο Στάθης εκεί και θα φτιάξουμε τη Βασιλόπιτα. Γεια σου, Στάθη. Καλώς σας, μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Κιμ. Βρισκόμαστε σε ένα παραδοσιακό σπίτι, ζεστό, όπως ήταν τα παλιά χρόνια, γιατί θα σας δείξουμε την παραδοσιακή βασιλόπιτα λόγω των ημερών, γιατί ετοιμαζόμαστε όλοι. Είμαι εδώ στο Ευρωπαϊκό Μουσείο Ψωμιού στο Βαρνάβα και έχω εδώ μαζί τις κυρίες που θα κάνουμε την παραδοσιακή βασιλόπιτα, όπως βλέπετε, κάτω. Στα γόνατα, όπως κάνανε και οι παλιές νοικοκυρές. Πολύ ωραία. Κυρία Μιλέα, τι κάνετε, πώς είστε? Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όλους σας. Χρόνια πολλά, να είμαστε καλά, γεροί. Και να κάνουμε τη βασιλόπιτά μας όπως την κάνανε και τα παλιά χρόνια οι κυρίες στο σπίτι τους. Ήδη έχετε ξεκινήσει εσείς με τα σχέδια. Ναι, ναι. Και να ξεκινήσουμε λοιπόν. Όλα παραδοσιακά, όπως βλέπετε. Να ξεκινήσουμε το ζύμωμα. Τι θα χρειαστούμε. Θα χρειαστούμε αλεύρι, λίγο αλάτι, μαγιά. Και νερό. Όπως κάνουμε το ψωμί. Όπως κάνουμε το ψωμί. Γιατί η βασιλόπιτα, να πούμε ότι η κανονική δεν είναι η γλυκιά βασιλόπιτα. Σωστά. Τα παλιά τα χρόνια στην Ελλάδα και ιδίως στην επαρχία, τη βασιλόπιτα την κάναμε ψωμί. Ακριβώς. Την κάναμε ψωμί. Ξεκινάμε εμείς με τι? Με το αλάτι, καθώς το λέμε. Αλάτι,
Βλέπετε, παιδιά, εδώ πέρα θα μάθουμε και την ιστορία της Βασιλόπουτας. Ένα κουταλάκι αλάτι. Πόσο αλεύρι είναι? Είναι περίπου 2 κιλά. 2 κιλά αλεύρι. Ωραία. 4 φακελάκια μαγιά διαλυμένη σε χλιαρό νερό. Ωραία. Είναι υπέροχο πραγματικά να κάνεις αυτό το πράγμα όπως το κάνουν οι παλιοί. Να έχεις όλη αυτή την ανάμνηση, όλες αυτές τις εικόνες. Και μαζευόντουσαν στο σπίτι η οικογένεια, τα παιδιά. Και την κάνανε, έτσι δεν είναι? Όλη η οικογένεια, ναι. Βάζουμε και τη μαγιά. Η Βασιλόπουτα, λοιπόν, από ό,τι μου είπατε κι εσείς, ξεκίνησε να είναι ένα ψωμί. Ένα ψωμί. Αυτή είναι η ιστορία της Βασιλόπουτας. Και σε πολλές περιοχές, να πούμε, της Ελλάδας, ότι γινόταν και πίτα. Πίτα, ανοίγανε φύλλο, γινόταν τυρόπιτα, σπανακόπιτα. Αυτή ήταν η Βασιλόπουτα μας. Μάλιστα, αυτή ήταν η Βασιλόπιτα και. Βλέπουμε και το νερό εδώ που ρίχνουμε. Αντί για φλουρί, σε κάθε κομμάτι βάζανε και από ένα κλαράκι ελιάς, από ένα κλαράκι από το αμπέλι, από το στάχι. Όλοι μέσα στο σπίτι τύχαιναν από κάτι. Οπότε δεν ήταν ανάγκη, ήταν όπου κάθε κομμάτι είχε και από κάτι. Και ήξεραν ότι αφού θα τους τύχει το κομμάτι, ας πούμε, της ελιάς, ότι εκείνη όλο το χρόνο θα ασχοληθεί με τις ελιές για να βγάζει λάδι, καρπό. Ο καθένας δηλαδή έπαιρνε κάτι το οποίο θα του έδινε την εύνοια μέσα στη χρονιά. Μέσα στη χρονιά, ναι, από τους καρπούς της γης. Η Βασιλόπουτα ποτέ έγινε γλυκιά? Μας ήρθε από τη Κεσαρία. Από τη Κεσαρία. Ναι, μας ήρθε από εκεί και φτιάξαμε και από την Καπαδοκία, από τη Σμύρνη. Φτιάξαμε βασιλόπιτες μετά με μαχλέπι, με μαστίχα, γλυκές βασιλόπιτες. Ναι, και φτάσαμε τώρα να κάνουμε βασιλόπιτες με σοκολάτες και όλα αυτά που έχει εξελιχθεί το πράγμα. Ναι. Μπορεί ο καθένας να συνδυάσει και να φτιάξει τη δική του βασιλόπιτα. Οπότε και το φλουρίστη, η βασιλόπιτα που ξέρουμε όλοι, ήρθε από την Καπαδοκία. Ναι, από τον Άγιο Βασίλη. Που μοίρασε τα κοσμήματα που είχε μαζέψει για βοήθεια. Μοίρασε τα κοσμήματα, δεν ήξερε πώς να τα μοιράσει και σε ποιον θα τα δώσει για να έρθει το κομμάτι το ίδιο που είχε δώσει ο καθένας και να μην αδικήσει και κάποιον. Έφτιαξε τέτοια ψωμιά και μέσα σε κάθε ψωμί έβαλε τα κοσμήματα ή τα νομίσματα που είχε μαζέψει και τα μοίρασε σε όλο τον κόσμο. Και από εκεί μας ήρθε και το έθιμο το φλουρί στη Βασιλόπουλα. Ακριβώς. Τέλεια. Και εκεί στο πλατό και εκεί και εσύ ότι. Είναι πραγματικά την ιστορία, εγώ δεν την ήξερα και τη μάθαμε κατευθείαν εδώ. Έμαθε, Στάθη, τώρα. Με την ζυμώνουμε κανονικά, όπως πιάνουμε τη ζύμη, τόσο απλά, χωρίς κάτι παραπάνω να χρειάζεται και κάνουμε το ζυμάρι μας κανονικά, με το αλεύρι. Θέλει ένα καλό ζύμωμα. Ένα καλό ζύμωμα. Εσένα δεν βλέπω, φτιάχνεις. Θα καταφέρνει. Θα καταφέρνει, ναι, μια χαρά. Η ζύμη θέλει ειδικό χειρισμό, δεν μιλάει, έτσι. Δεν μιλάει, καλά. Βλέπουμε δηλαδή ότι το χέρι μας είναι κουρασμένο. Γι' αυτό δεν μιλάει. Πρέπει για να δούμε ότι είναι έτοιμη, θα πρέπει να ξεκολλάει το ζυμάρι από το χέρι μας. Α. Πάντως είναι εντυπωσιακό. Την είχαμε αλλιώς στο μυαλό μας. Αυτό δηλαδή και εντυπωσιάζει. Μάλιστα. Και νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο για κάθε νοικοκυρά να κάνει κάτι τέτοιο στο σπίτι της. Όντως είναι. Τα παιδιά της. Έτσι απλά, παραδοσιακά. Έτσι. Και είναι και πολύ ωραίο. Έτσι, άλλο. Πόση ώρα περίπου τη ζυμώνουμε, μέχρι να πάρει τα αλεύρι? Ναι, 1 δεκάλεπτο, 1/4 περίπου. Α, θέλει. Θέλουμε και άλλο λίγο νεράκι. Ωραία. Οπότε το φτιάχνουμε. Ωραία. Και έχουμε πάρει τη ζύμη. Εμείς κάνουμε σχεδιάκια εδώ. Εμείς κάνουμε έτσι, τα σχέδια. Μέχρι να γίνει έτοιμο το ζυμάρι μέσα εδώ πέρα. Κάνουμε τα σχέδια που θα τα τοποθετήσουμε πάνω στο ψωμί μόλις το έχουμε τελειώσει. Είναι δύσκολο, γιατί βλέπω. Όχι, είναι εύκολο. Γενικά είναι εύκολο. Η Δήμητρα εδώ πέρα. Και η Δήμητρα που είναι και νέα. Είναι σταθερό, να είναι. Τι συμβολίζουν αυτά, γιατί βλέπω συγκεκριμένα πράγματα που κάνετε. Ναι, μπράβο, βλέπετε, στα... έχουμε ναι, τα δέντρα με τους καρπούς, έχουμε φτιάξει ήδη το σπιτάκι. Πάντα ξύρει καρπί στο τραπέζι για τη Βασιλόπιτα. Πάντα. Οι καρποί συμβολίζουν την εφορία, την καρποφορία, την ευθονία. Οι καρποί της γης, οι καρποί είναι τα παιδιά μας. Ναι. Οπότε ήταν πάντα. Ναι, το φτιάχνανε σε πάρα πολλά ψωμιά. Ακόμα και στα ψωμιά του γάμου βάζανε καρπούς, στα ψωμιά της γέννησης. Και ήταν πάντα, ναι. Άλλωστε το ψωμί ήταν η βάση του ανθρώπου από αρχαιοτά των χρόνων. Σωστά. Ωραία. Οπότε το ζυμάρι μας αρχίζει και γίνεται, το ζύμωμά του. Και όλα αυτά είναι για το στολισμό. Γιατί μια βασιλόπιτα είναι και στο μάτι, έτσι. Είναι και όμορφη, παραδοσιακή, όπως τη φτιάχναν οι γιαγιάδες μας. Τόσο απλά. Φαντασία. Λίγο να πιάνει το χέρι σου, μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα.
Να ζυμώσω, να βοηθήσω. Άντε, μπράβο. Αυτό περιμέναμε τόση ώρα. Πρέπει να το έχεις κάνει. Είναι πολύ καλό. Γιατί μαζεύονται όλοι. Το λέει, δεν σηκώνεται όμως. Στα λόγια έχει μείνει. Να είμαστε μαζί. Καλά, Στάθη, θα σε βάλω εγώ εδώ να ζυμώσω. Θα τα πω μετά. Έτσι, όλο το χρόνο. Ο ένας δεν κοιτάζει τον άλλο. Είναι μια ευκαιρία οι γιορτές να μαζευτεί η οικογένεια. Να γίνουμε παιδιά κι εμείς. Που λίγο έτσι μεγαλώσαμε λίγο. Μάλιστα. Εντάξει, έχουμε ακόμα. Ωραία, από το ζυμάρι μας γίνεται. Θα το τοποθετήσουμε, θα το ψήσουμε κανονικά όπως ψήνουμε το ψωμί και θα το στολίσουμε από πάνω. Θα το στολίσουμε πριν. Ναι, έτσι, πριν μπει στο φούρνο. Ναι. Ωραία. Μπράβο, παιδιά. Πολύ εύκολη Βασιλόπιτα. Έχω εντυπωσιαστεί και έχω εντυπωσιαστεί με την ιστορία της. Και επίσης έχουμε και τα κομμάτια στη Βασιλόπιτα που είναι κάτι, γιατί με ρωτήσαν τα παιδιά και εκεί όταν ερχόμουν. Ποια είναι η σειρά που κόβουμε, γιατί δεν ξέρουμε. Συνήθως η σειρά που κόβουμε, όπως μας τα έχουν πει οι γιαγιάδες μας, είναι το πρώτο ψωμί, το πρώτο κομμάτι που κόβουμε είναι του Χριστού. Ναι. Έρχεται του σπιτιού μας, στον Άγιο Βασίλη. Ξεκινάμε από τον μεγαλύτερο σε ηλικία, τον μπαμπά. Σταματάμε στον Άγιο Βασίλη, δεν κόβουμε και για άλλους, γιατί συνήθως πολλοί κόβουν και. Για την Παναγία, για... Κόβουνε, όσα θέλουνε, τα μοιράζουνε. Η κανονική σειρά είναι του Χριστού, του Θέλω σπιτιού. Θέλω να πω ότι ανάλογα σε αυτούς που πρέπει να δώσουμε το κομμάτι, θα το μοιράσουμε τη Βασιλόπιτα. Δηλαδή, θα μην περισσέψει κομμάτι. Α, πρέπει να κοπεί όλη εκείνο το βράδυ. Θα κοπεί όλη εκείνο το βράδυ. Την κόβουμε το βράδυ ή της αλλαγής, έτσι. Θα βάλουμε πρώτα του Χριστού, του σπιτιού, του Άι Βασίλη. Και ξεκινάμε το πρώτο του μπαμπά, μετά της μαμάς και συνεχίζουμε πρέπει με τα παιδιά. Όλοι. Ναι. Δεν πρέπει να μιλάμε. Αν έχουμε καλεσμένους, θα πρέπει να συνεχίσουμε και για τους καλεσμένους. Ναι, μετά από εμάς. Ναι, μετά από εμάς. Οπότε για να πέσει σε κάποιον το φλουρί, πρέπει να μοιραστεί σε ανάλογα κομμάτια. Εγώ δεν το ήξερα, παιδιά, ότι έπρεπε να κοπεί όλη η Βασιλόπιτα και πάντα την αφήναμε και την τρώγαμε. Τις άλλες μέρες την αφήναμε. Συνήθως και εμείς δεν την τρώμε όλη τη Βασιλόπιτα, αλλά τα κομμάτια έχουν μοιραστεί. Ο καθένας παίρνει το δικό του κομμάτι. Ωραία, η ζωή μας βλέπω είναι έτοιμη. Τη βάζουμε στο ταψί μας. Θα την βάλουμε στο ταψί μας. Ωραία. Να βοηθήσω κι εγώ λίγο εδώ πέρα. Τα βλέπει αυτά η μάνα. Βοήθα λίγο, Στάθη. Θα τις κάνει βασιλόπιτες τώρα. Αλλά είναι πολύ εύκολο. Νομίζω και μπορεί να την κάνει ο καθένας μας. Αγάπη να έχει. Ωραία, να φέρω και το ταψί εδώ. Έπρεπε να το πούμε τρεις φορές, Στάθη. Μάλιστα. Κάνει πως δεν ακούει. Να το πάρω αυτό. Θα το λένε, θα το λένε, θα πάτησε. Ωραία. Και το πατάμε να πλώσει όλο το ταψί. Το πατάμε να πλώσει όλο το ταψί. Έτσι κι αλλιώς αυτό θα φουσκώσει, οπότε φουσκώσει, θα είναι πιο εύκολο, γιατί η μαγιά βοηθάει πάρα πολύ. Δεν σε βλέπω όμως να βοηθάς, Στάθη, και... Να βάλω χέρι κι εγώ, λέω. Να! Τι το λες και δεν το κάνω. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Όχι, είπαμε, θα βάλω, αλλά δεν. Δεν πάω πουθενά, εδώ είμαι. Ωραία, πώς να πλώνουμε μέσα στο ταψί μας. Κίμησα, άκουσα, παντός. Γελάνε, παιδιά, στο πλατό. Έτσι. Τα καλά και σφοβέροντα, ό,τι θέλει ακούει, έτσι. Φοβήθηκε με το βάλουμε να δημοσιεύει. Αν και φουσκώνοντας θα ανοίξει. Με βοηθάς. Όπου βλέπεις ότι κάνω λάθος. Μια χαρά τα κοιτάξτε. Πότε τους ξέρουν οι παιδιά. Άλλωστε λέγανε και οι παλιές, τη μάμα και τη γιαγιά μου, που έλεγε ότι άμα δεν βάλεις χέρι, δεν καταφέρνεις τίποτα. Και αν το χέρι σου δεν πιάνει. Βάλτε και το φλουρί. Να το βάλει ο φλουρί. Πού το βάζω, δεν το βάζω από κάτω. Βάλτε το όπου θέλετε και θα το καλύψουμε εμείς. Ωραία. Κοιτάτε και λεφτά όμως, μην βλέπετε. Που μπαίνει. Ναι. Ωραία. Λέτε, θα θυμόμαστε και μετά. Γυρίσουμε και το ταψί για να μην ξέρουμε. Ακριβώς. Να το σταυρώσουμε. Να το σταυρώσουμε. Όπως κάνει και οι παλιοί. Πολύ σωστά. Κοιτάτε, μαθαίνω. Ωραία. Και παίζουμε τη ζύμη τώρα, έτσι. Ναι, θα πάρουμε τα σχέδια τώρα. Αυτό το σχέδιο του σταυρού. Είναι, που είναι σημαντικό. Συμβολίζει το Χριστό μας, το φτιάχνουμε και στα Χριστόψωμα. Ακριβώς. Μας έχετε δείξει κιόλας το Χριστόψωμο. Ναι, τον καρπό. Τον καρπό. Εδώ μάλιστα. Βάλουμε και αμύγδαλα, το καρύδι στο κέντρο και αμύγδαλα στις τέσσερις πλευρές. Το πρώτο πράγμα που θα βάλουμε είναι το χέρι της Παναγίας. Σε μία πλευρά. Μετά θα βάλουμε το ξέραμε αυτό. Το σπίτι μας. Οπότε ξεκινάμε με το χέρι της Παναγίας. Μετά με το σπίτι μας. Και την καρποφορία γι' αυτό. Και το δέντρο. Το δέντρο με τους καρπούς. Mm-hmm.
τις καλλιέργειες που είχε κάθε σπίτι που είχε. Ναι. Οι καρποί για να υπάρχουν. Έχουν πέσει και κάτω, είναι τόσο πλούσιο το δέντρο. Ακριβώς. Μακάρι καρποί, γιατί πλέον ο κόσμος θέλει. Οι εποχές είναι δύσκολες και να ευχηθούμε. Τι άλλο. Αν ο άντρας του σπιτιού ήταν γεωργός, βάζανε το γεωργό. Α. Οπότε κάτι αλέτρι. Συμβόλιζε κάτι. Κοιτάξτε, παιδιά, λεπτομέρειες που έχουν κάνει εδώ πέρα. Εδώ θα βάλουμε το γαϊδουράκι. Και γαϊδουράκι από το μουσείο εδώ, το ψωμίο στο Βαρνάβα. Όταν αγαπάς κάτι, πραγματικά. Τα στάχια. Και στάχια, ναι. Και ό,τι ζώα είχαν μέσα στο σπίτι, βλέπετε εδώ, κατσικούλες. Κατσικούλες. Τα έφτιαξε εδώ η Δήμητρα. Μπράβο, Δήμητρα, πιάνει το χέρι σου. Έχω εντυπωσιαστεί. Και στολίζουμε μια ωραία βασιλόπιτα, που σημαίνουν και πολλά αυτά που βάζουμε πάνω. Με το χέρι της Παναγίας, να ευλογεί όλα αυτά για τη χρονιά που έρχεται. Δηλαδή το σπίτι, τα δέντρα με τους καρπούς, τον άντρα του σπιτιού. Μπορείτε, άμα θέλετε, να μην βάλετε μόνο τον άντρα του σπιτιού, να βάλουμε και τα μέλη της οικογένειας. Όλοι. Να είναι γυναίκα, τα παιδιά, τέλεια. Και τη ζώα έχουμε μέσα στο σπίτι. Έτοιμο. Έτσι. Και είναι έτοιμο. Είναι έτοιμο να το αφήσουμε να φουσκώσει. Θα το αφήσουμε να φουσκώσει για περίπου μία ώρα. Βάζουμε τίποτα. Όχι. Τίποτα, το αφήνουμε έτσι. Άμα θέλει να γυαλίσει, μόλις έχει ψηθεί, μπορούμε να περάσουμε λίγο το χέρι μας με λίγο νερό ή να το ραντίσουμε λίγο το ψωμί για να πάρει μια γυαλάδα. Ωραία. Οπότε αυτό πόση ώρα το ψήνουμε τώρα, τη Βασιλική. Μία ώρα περίπου. Μία ώρα περίπου και είναι έτοιμο. Σε μέτριο φούρνο. Σε μέτριο φούρνο, 180 βαθμούς περίπου. Ωραία. Σας δίνω αυτό, να το βάλετε από εκεί, γιατί εδώ πίσω, μισό λεπτό να σηκωθώ, παιδιά, έχουμε το έτοιμο. Γιατί θα σας δείχναμε και το έτοιμο, το ψημένο. Βέβαια. Καίει κιόλας. Πάρα πολύ ωραίο. Να τη Βασιλόπιτα, φουσκώνει, βλέπετε. Εντυπωσιάζει, δηλαδή είναι εντυπωσιακό όλο αυτό. Εντυπωσιακότατη. Όπως μας είπατε, το χέρι της Παναγίας στο σπίτι, τα ζώα, ο γεωργός. Και κάπου εδώ μέσα είναι και το φλουρί, ε. Κάπου. Να το ψάξω. Να τη φάω, όλοι δεν ξέρω. Να τη φάτε, γιατί όχι. Να το ψάξουμε. Να ευχηθώ έτσι που είμαστε όλοι εδώ μαζί. Καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο. Καλή χρονιά. Να έχει υγεία πάνω απ' όλα και υπομονή σε αυτά που περνάμε όλοι μας. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη φιλοξενία του Ευρωπαϊκού Μουσείου. Είστε καταπληκτικές και είναι πολύ εύκολη. Σωστά. Καλή χρονιά, λοιπόν. Καλή χρονιά. Αγάπη, υγεία και υποκοπή. Κιμ, σε ευχαριστούμε κι εμείς. Κι εμείς. Ναι. Είναι εντυπωσιακό. Νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο. Ένα κομψοτέχνημα, Στάθη. Καλή συνέχεια στα παιδιά στο πλατό και στη Κιμ. Εμείς εδώ θα μείνουμε, οπότε θα τα πούμε αργότερα. Καλή χρονιά. Ευχαριστούμε πολύ. Θα σας φέρουμε και εσάς. Ελπίζω να τύχει το φλουρί κάπου εδώ. Να είστε καλά. Κάπου εκεί κοντά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Πρώτη φορά έτσι βλέπω πώς φτιάχνεται η παραδοσιακή βασιλόπιτα. Γιατί εντάξει, έχουμε δει τώρα πλέον διάφορες παραλλαγές, έτσι δεν είναι και οι ντουβλοί. Από περιοχή σε περιοχή έχουν τροποποιήσεις. Οι πιο πολλοί την κάνουν γλύκισμα, βέβαια. Αφού φάμε λοιπόν την βασιλόπιτα, αφού θα γιορτάζει η βασιλικούλα μας, θέλουμε να δούμε τι θα μας φέρει το 2014. Θα δούμε, βεβαίως. Και αφού μας πείτε όλα αυτά που ενδιαφέρει το κάθε ζώδιο, όπως είπα, θα ρωτήσουμε και μερικά. Ούτε δεν θα μας ξεφύγετε, έτσι. Δεν την γλιτώνω, το έχω πάρει απόφαση. Λοιπόν, να πούμε στην αρχή ότι κάθε χρόνο όλοι οι άνθρωποι, ανάλογα με το ζώδιό τους, αστρολογικά μιλώντας πάντοτε, έχουν τομείς που υπάρχουν δυσκολίες και τομείς που υπάρχει εύνοια, τύχη. Ένας γενικός κανόνας, και νομίζω ότι έχει αξία σήμερα να τον εφαρμόσουμε στο μέτρο που μπορούμε, είναι να μην ασχολούμεθα περισσότερο του φυσιολογικού με τα δύσκολα. Τα δύσκολα, ας πούμε, κατά κανόνα αυτή την εποχή, είναι οικονομικά. Ή έχεις ή δεν έχεις, κάθεσαι 5-10 λεπτά κάτω και κοιτάς. Δεν αξίζει να κολλάει το μυαλό εκεί, γιατί οι λύσεις προέρχονται από τον τομέα που έχουμε εύνοια. Και τον οποίο... πράγμα δύσκολο. Ναι, έχουμε μια ροπή να απορροφηθούμε πλήρως από τα αρνητικά της ζωής. Και ξεχνάμε τα θετικά, που από εκεί θα έρθει η λύση. Και δεν έρχεται από εκεί που θέλουμε εμείς. Είναι από εκεί που η τύχη φέρνει τη λύση κάθε φορά. Δηλαδή, με το να χρωστάς, μπορεί να λύσεις το θέμα σου με το να κάνεις επαφές κοινωνικές και να βρεθεί κάποιος φίλος να σε βοηθήσει. Αυτό ισχύει για όλα τα ζώδια. Ναι, αυτό είναι ένας κανόνας διαχείρισης της ζωής. Και το λέω τώρα γιατί είναι όλοι παραπονούμενοι. Ακόμη και αυτοί που δεν έπρεπε να είναι, αν τους δεις, παράδειγμα, οι καρκίνοι. Που είναι λοιπόν, σε μια καλή φάση. Για πάμε να δούμε τώρα είναι τι σημαίνει για τον καθένα μας. Λοιπόν, για τον καθένα έχουν ως εξής τα πράγματα. Να ξεκινήσουμε με τους κρύους, οι οποίοι είναι σε μια κατάσταση
τρέλας θα έλεγα, mm-hmm. από πιέσεις, από παραγωγή στρες που οι ίδιοι κάνουν, έχουν φοβίες αν θα παραμείνει η πορεία και η καριέρα τους όπως είναι ή όχι, και το μυαλό είναι εγκλωβισμένο. Το σκέπτονται ακόμη και αν δεν έχουν ερεθίσματα να το σκεφτούν. Κυρίως οι του πρώτου δεκαημέρου έχουν φάει την πρώτη φάπα, ας το πούμε έτσι, κριάδα. Έχουν συνέλθει την πρώτη κριάδα, απαλλάσσονται σιγά σιγά. Και το θετικό για τους κρύους είναι ότι από το καλοκαίρι και μετά, μέχρι τώρα, παρόλα την γκρίνια που μπορεί να βγάζουν, τακτοποιούνται θέματα του σπιτιού, mm-hmm. ή ασδήποτε προέλευση και μορφής, οικονομικά, εξελίξεως παιδιών και άλλα. Από το καλοκαίρι και μετά θα μπορούν να χαρούν τη ζωή τους. Γιατί μέχρι στιγμής, ας έχουν ό,τι θέλουν, είναι σαν να υπάρχει ένα τζάμι ενδιάμεσα και δεν μπορούν να τα αγγίξουν. Και αυτό εξαιτίας της δικής τους κατάστασης. Δεν φταίνε, ας πούμε, στην προσωπική ζωή ούτε οι σχέσεις, ούτε ποιοι είναι οι άλλοι. Ακόμη δεν έχουν μπει στη διαδικασία να καταλάβουν τι έχουν και τι δεν έχουν. Από το καλοκαίρι και μετά μπαίνουν σε μια τέτοια κατάσταση και παρέα με αυτή αυξάνεται και η τύχη, η αισιοδοξία, ανεβαίνουν τα πράγματα. Και αυτό είναι το ιδιαίτερα θετικό. Ωραία. Τώρα, τα οικονομικά σίγουρα θέλουν μια διαχείριση. Θα έλεγα ότι είναι και των 12 ζωδίων αντικείμενο. Δεν το κουβεντιάζω αυτό το θέμα. Επαναστάσεις που θέλουν να κάνουν είναι ιδιαίτερα σημαντικές και επειδή δεν τις κάνουν εκεί που φοβούνται ότι θα χάσουν οικονομικά και άλλα, παθαίνουν τραλαλά, ας το πούμε, και τους τη βιδώνει, όπως λέμε. Και κατά τα άλλα, μάλιστα. δεν είναι τίποτα ότι νομίζω ότι μεγεθύνουν περισσότερο λοιπόν, τα προβλήματα. Για το καλοκαίρι και μετά. Για τους Ταύρους, περίοδο. Να πάμε πιο κάτω, οι Ταύροι θα αρχίσουν να αποτραβιούνται λίγο και να ζουν κάπως τη ζωή τους και αυτοί καλύτερα από το καλοκαίρι και μετά. Mm-hmm. Μέχρι τότε έχουν να κάνουν αρκετές επαφές, συνεργασίες και σχέσεις για αλλαγή λίγο του επίπεδου της ζωής. Άλλη στόχευση θα έλεγα, με επιτυχία. Ναι. Βέβαια, για να μπει σε ένα καινούριο δρόμο ζωής πρέπει να εγκαταλείψεις τον παλιό. Αυτό πολλές φορές έρχεται και χωρίς να το θέλουμε και μας φοβίζει στην αρχή, αλλά κάπως έτσι γίνεται. Ενώ το δεύτερο εξάμηνο ασχολούνται με αλλαγές στον τομέα των σχέσεων, που μπορεί να σημαίνει επισημοποιούν μια σχέση ή την εγκαταλείπουν και πάνε σε μια άλλη. Έχουν κάποιες δραστικές αλλαγές, θα έλεγα εκεί πέρα. Τώρα, κατά τα άλλα, αυτοί νιώθουν κουρασμένοι από όλους τους άλλους, θεωρούν οι Ταύροι τους γύρω τους όλους απαιτητικούς. Περισσότερο είναι γιατί οι ίδιοι Ταύροι έχουν κουραστεί και όχι mm-hmm. γιατί οι άλλοι έχουν ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις. Και εξακολουθούν να είναι σε μια πορεία που ανακαλύπτουν πράγματα, δηλαδή γεγονότα, καταστάσεις, πρόσωπα που μπορούν να παίξουν διαφορετικούς ρόλους από εκείνους που είχαν δει μέχρι στιγμής και αυτό είναι κάτι επίσης που συμβάλλει στην εξέλιξή τους. Για τους διδύμους, η προσοχή πρέπει να είναι μέχρι το καλοκαίρι στην αύξηση των εισοδημάτων γιατί ευνοούνται σε αυτό το τομέα και να μην ασχολούνται με άλλα θέματα που τους φοβίζουν, γιατί οι δίδυμοι έχουν και το ελάττωμα να πιάνονται με πάρα πολλά και όχι με ένα που είναι ιδιαίτερα αποδοτικό κάθε φορά και χάνονται κατά καιρούς. Θα έλεγα ότι το πρώτο εξάμηνο πρέπει να κάνουν οτιδήποτε, εντάξει, όχι κρυφά, αλλά χωρίς να το προβάλλουν ιδιαίτερα. Είναι εποχές που αν βγούμε στο προσκήνιο δεν έχουμε κέρδος για διάφορους λόγους, από ανταγωνισμό, από τον, από το άλλο. Πρέπει λοιπόν να προχωρούν λίγο έτσι χέμηθα στη ζωή τους και θα έχουν βοήθεια και τακτοποίηση. Και από το δεύτερο εξάμηνο του 14 και μετά ή ξεκινούν καινούρια δουλειά, δεύτερη ή παράλληλη ή εκείνοι που κάνουν την αλλάζουν και μπαίνει σε μια νέα βάση όπου πλέον θα διεκδικήσουν και την καριέρα μαζί με τη δουλειά, δηλαδή και την κοινωνική, ας το πούμε, καθιέρωση, μια καινούρια σφραγίδα, στάμπα. Θετικό είναι αυτό. Θετικό είναι, βέβαια. Θετικό. Δεν το πολύ πιστεύουν, αλλά θα συμβεί αυτό. Τα οικονομικά είπαμε πάνε πολύ καλά και θα κάνουν αρκετές σχέσεις από εκεί και πέρα, από το καλοκαίρι και μετά. Η καθημερινότητα τους είναι κουραστική, αλλά τι να τους κάνουμε σε αυτό. Για τους καρκίνους, οι οποίοι αυτή τη στιγμή αξίζει να εξακολουθούν μέχρι και το μέσον του Ιουλίου να ανοίγονται σε επαγγελματικά θέματα. Ανοίγομαι σημαίνει κάνω δήλωση, κάνω γνωριμίες και η απόδοση σε οικονομικό επίπεδο mm-hmm. αυτών των ανοιγμάτων θα γίνει από το καλοκαίρι και μετά και σε αυτούς. Αυτή τη στιγμή θα έλεγα συναισθηματικά δεν είναι απόλυτα ικανοποιημένοι και σε αυτούς δεν φταίει ο άλλος. Είναι μια φάση που κάνουν διάφορες κρίσεις, ίσως αυστηρή αυτοκριτική και άμα αυτοκριτικάρεται κανείς πάρα πολύ, μάλλον πέφτει θα έλεγα, mm-hmm. γιατί την κάνει μόνος κανονικά, η κριτική πρέπει να γίνεται κάπως αντικειμενικά. Ναι, γιατί μόνοι μας το παρατραβάμε ή τα χαρίζουμε mm-hmm. όλα στον εαυτό μας ή τα ρίχνουμε όλα τα φορτία επάνω. Και
περνάνε και μια φάση μιας μικροεπανάστασης, θέλουν κάποιες αλλαγές και κυρίως θέλουν να απεξαρτηθούν από όπου εξαρτώνται, είτε είναι οικονομική εξάρτηση, είτε συναισθηματική. Είναι κάτι σημαντικό για αυτούς, γιατί οι καρκίνοι γενικά είναι τα παιδιά που πιάνονται από το βρακί της μάνας τους, που λέμε γενικότερα, το έχουν σαν προδιάθεση. Γιώργο, είναι κάποιος καρκίνος εδώ. Πρέπει να ρωτήσουμε. Έχω φέρει τη μάνα μου. Πρέπει να ρωτήσουμε. Τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι μέσα τους μετράει πάρα πολύ η γνώμη της οικογένειας, χωρίς οι γονείς να πιέζουν καθόλου. Μπορεί να του λένε, παιδάκι μου, σήκω και φύγει και κάνω ό,τι θέλεις. Αυτοί λένε, αν κάνω αυτό που θέλω, δεν θα αρέσει στον πατέρα μου ή στη μάνα μου. Οπότε δεν είμαι ικανοποιημένος. Και έχουν μια μουρμούρα που βασικά είναι εσωτερική, δεν είναι δική τους. Αλλά γενικά μετράει, ας πούμε, πάρα πολύ. Δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις καρκίνων που παντρεύονται, είτε άντρες είτε γυναίκες, και αν αρρωστήσει ο άντρας τους ή η γυναίκα τους, δεν δίνει τόση σημασία όσο αν αρρωστήσει ο αδερφός τους, ο πατέρας τους ή η μάνα τους. Κάτι που χαλάει την ιεραρχία και τη διάταξη τα πράγματα. Πάντως λεφτά θα πάρεις, Γιώργο. Από λεφτά πάνε καλά, τουλάχιστον εκεί δεν θα μουρμουράς. Οι λέοντες είναι σε μια φάση που έχουν έτσι μια ταλαιπωρία τελευταία σε πολλούς τομείς, σκληρή δουλειά, καταστάσεις και όλα τα άλλα. Παρ' όλα αυτά έχουν στήριξη, η οποία δεν φαίνεται από πρόσωπα και καταστάσεις, και επιτέλους θα αρχίσουν να αναγνωρίζονται και να παίρνουν την ηθική τους, τουλάχιστον ικανοποίηση από το καλοκαίρι και μετά, που είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί οι λέοντες βασίζονται και στην ηθική ικανοποίηση. Mm-hmm. Δηλαδή θέλουν η δημιουργία τους να χειροκροτηθεί κάπου. Και αυτό το πράγμα είναι καθοδόν και πηγαίνει αρκετά καλά. Ενδεχομένως από το καλοκαίρι και μετά να προβούν σε κάποιες αλλαγές στο χώρο κατοικίας, οι οποίες περιλαμβάνουν από αλλαγή της διακόσμησης και της αισθητικής μέχρι μετακόμιση, ανάλογα με τα δεδομένα. Για τους Παρθένους τώρα ανοίγονται νέοι δρόμοι σιγά σιγά, κυρίως από την Άνοιξη και μετά, σε θέματα σχεδιασμού με βάση τι τους αρέσει και τι δεν τους αρέσει. Δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει να μπει και εντάξει, κάνω ό,τι μπορώ να κάνω, αλλά ας κάνω εκείνο που θέλω προσωπικά και ιδιαίτερα με βάση το άτομό μου. Και κάνουν κάποια σημαντική συνεργασία ή σχέση ή και τα δύο ανάλογα, ο καθένας σε τι φάση βρίσκεται, από το καλοκαίρι και μετά και περισσότερο από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Μέχρι εντωμεταξύ και τα μέσα του καλοκαιριού ευνοούνται αρκετά σε ό,τι δουλειά και αν κάνουν σε επίπεδο καριέρας, δηλαδή κοινωνικές σχέσεις αποδίδουν, έχουν τη βοήθεια που χρειάζονται. Πιο μετά θα έχουν περισσότερο μυστική υποστήριξη. Βασικά η μυστική υποστήριξη είναι ο ίδιος ο εαυτός. Θα έχουν γεμίσει και θα μπορούν να περπατήσουν μόνοι τους. Το πρόβλημα της καθημερινότητας είναι ότι υπάρχει ανάγκη να πηγαίνουν, έρχονται, να επικοινωνούν πολλές φορές και με περιβάλλοντα και πρόσωπα που δεν τα πολυπάνε. Γιατί οι Παρθένοι είναι και ο λίγον περίεργοι, θέλουν λεπτομέρειες σε όλα, κάτι που δεν γίνεται. Τώρα ακούμε δύο, είναι και η αρχισυντάκτρια Μαρούλα Κουσκουρή. Στερεοφωνική. Στερεοφωνική. Και προσοχή χρειάζεται από εδώ και πέρα για κάμποσα χρόνια, να μην πολυεπενδύσετε οι Παρθένοι, άντρες και γυναίκες, σε κάποια πρόσωπα τα οποία μπορεί να νιώσετε μετά, αφού τα απομυθοποιήσετε, ότι σας παρέσυραν αυτά προς την Α ή τη Β κατεύθυνση. Βασικά εσείς επενδύεται, χωρίς να σας πει ο άλλος ή να υποσχεθεί κάτι. Στους ζυγούς οι εξελίξεις στον τομέα καριέρας είναι καλές από την άποψη ότι ευνοούνται. Βάλτε μια ανατελεία, αφού ακούσαμε τους Παρθένους, μπορούμε να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε και να ακούσουμε ασφαλώς και όλες τις προβλέψεις για τα υπόλοιπα ζώδια. Πάμε σε αναγκαστικό, αλήθεια σας το λέω, δεν είναι επειδή είπαμε τους Παρθένους, πάμε σε αναγκαστικό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έχετε ωραία φωνή? Ελάτε στο μαγκαζίνο Life να σας ακούσουμε. Δηλώστε συμμετοχή στο 211 55 50 540 και όλα μπορεί να αλλάξουν. Πού μείναμε, κύριε Ντούβλη? Στους ζυγούς να αρχίσουμε. Στη μέση, οι οποίοι πάνε αρκετά καλά. Πάτε καλά, ζυγοί, άντρες και γυναίκες. Κυκλοφορείτε, έχουν να πούνε έναν καλό λόγο, κυρίως σε επαγγελματικά θέματα. Και αν κάνετε οποιαδήποτε προσπάθεια να προβληθείτε, θα πάει πάρα πολύ καλά. Δηλαδή θα αποδώσει, γιατί είναι και εποχές που δαπανάμε θερμίδες τσάμπα. Τα οικονομικά σας
αλλάζουν ή από άλλη πηγή ή από άλλη επαγγελματική στέγη, αλλά προκύπτει χρήμα από Οκτώβριο-Νοέμβρη και μετά, κάτι καινούριο νοούμε σαν έσοδο, και βέβαια από το καλοκαίρι του 2014 μέχρι και το καλοκαίρι του 2015, ό,τι επενδύσεις έχετε κάνει σε γνωριμίες και κοινωνικές δημόσιες σχέσεις στο χώρο της δουλειάς σας, θα αποδώσουν καρπούς, που σημαίνει φραγκοδίφραγκα. Τα οικονομικά τώρα που σας βαραίνουν, κυρίως από το θέμα του σπιτιού, το οποίο πρακτικά σημαίνει μπορεί να ζείτε σε ένα σπίτι μεγαλύτερο από τις δυνατότητές σας, οπότε θέλει κάτι μάζεμα από τα έξοδα, ή από τα μέλη της οικογένειας, τα οποία έχουν αυξημένες απαιτήσεις ή ανάγκες. Ο τομέας των σχέσεων παίζει λίγο, μία σας έρχεται να τους εγκαταλείψετε όλους, μία όχι, αν και η καλογυρική δεν σας πηγαίνει, και περπατάει η κατάσταση μια χαρά. Για τους Σκορπιούς κάνετε κάποια καινούρια σημαντική συνεργασία, γιατί διανύεται μια φάση ταλαιπωρίας με ένα πρόγραμμα αυστηρό, όπως έχουν γίνει καταστάσεις σε εσάς, με καθημερινά χτυπάτε κάρτα, είτε είστε ελεύθεροι επαγγελματίες είτε όχι. Κάνετε κάποια σημαντική συνεργασία η οποία νιώθετε ότι θα σας ξεκολλήσει λίγο από την υπάρχουσα φάση από τον Απρίλιο κυρίως και μετά, ενώ τις μεγάλες αποφάσεις, οι οποίες σχετίζονται και με την προσωπική σας ζωή, τις παίρνετε εκεί Οκτώβρη, Νοέμβρη, και η κατάσταση θα πάει ακόμη καλύτερα σε σχέση και με τα οικονομικά και με τα επαγγελματικά, με ταλαιπωρία δηλαδή, με ταλαιπωρία, με κόπο. Δεν είπα ότι θα ανοίξουν οι ουρανοί και θα κάτσει το χρυσό φλουρί επάνω σας, αλλά θα πάνε αρκετά καλά κυρίως από τον Ιούλιο και μετά. Στη δουλειά, στο πρακτικό κομμάτι υπάρχει μια ρευστότητα και αρκεί να έχετε, ας πούμε, εναλλακτικές λύσεις. Να πάμε στους τοξότες. Για σας και κυρίως αν είστε μιας κάποιας ηλικίας και μετά θέλω να προσέχετε και θέματα υγείας, γιατί ενώ μεν εξωτερικά είστε αχαχούχα τα καλά παιδιά και δεν τρέχει τίποτα δήθεν, αγχώνεστε πάρα πολύ και ξέρετε το άγχος για την αστρολογική θεώρηση είναι η αιτία ιασδήποτε ασθένειας και λιγότερο όλα τα άλλα σε αντίθεση με τις ιατρικές απόψεις και τοποθετήσεις. Δηλαδή οι άνθρωποι που είναι χαρούμενοι και δυνατοί, και αν θέλετε, κάντε και μια στατιστική. Οι λεγόμενοι αλυτάμπουρες ζουν πιο πολλά χρόνια και με λιγότερα νοσήματα καθοδόν. Οι πολλοί εκεί τη δουλειά και τη ρουτίνα και το ένα και το άλλο βγάζουν με προβλήματα σε μικρότερες ηλικίες. Είναι η αδικία. Ναι, αλλά όχι λίγο εξωτερικά, να το πιστεύετε. Ναι, να το πιστεύετε. Ναι. Λοιπόν, επαγγελματικά θα κάτσει κάποια καινούργια δουλειά, κάποιο νέο έσοδο εκεί μέσα στον Απρίλιο με Μάη. Βέβαια, θα συνιστούσα από τον Οκτώβρη και μετά να ξανααποσυρθείτε, μην βγάζετε τη μύτη σας προς τα έξω, γιατί δεν συμφέρει για διάφορους λόγους. Θα έχετε να ασχοληθείτε και να απολαύσετε αρκετά θέματα και σε επίπεδο προσωπικής ζωής. Έχετε πάντως στήριξη από πρόσωπα και καταστάσεις, όπου και να πάτε δεν μένετε έτσι μετέωροι, αλλά πιο πολύ θα αρχίσετε να μπαίνετε σε κάποιο ταξίδι κυριολεκτικά ή μεταφορικά από τον Ιούλιο και μετά, κάτι που πετάτε τη σκούφια σας νομίζω για κάτι τέτοιο. Στα οικονομικά πάντως, γενικά θέλω πολύ καλή διαχείριση. Δεν σας πάει ακόμη να μείνουν λεφτά στην άκρη. Για διάφορους λόγους. Αυτό το ξέραμε. Νομίζω ισχύει για όλα τα ζώδια. Δεν ισχύει για όλα τα ζώδια. Είναι σε μερικούς, μα κάνουν ένα κουμάντο, κάτι γίνεται. Ναι. Εντάξει, υπάρχει και ο Στουρνάρας από πίσω, εκτός από τον Κρόνο. Δεν αλλά πιστεύω να είναι τοξότης κι αυτός. Όχι, είναι. Είναι. Ναι, ναι, δυστυχώς. Λοιπόν, κακό αυτό για μας. Πάμε στους εγώ καιρούς, οι οποίοι αποφασίζετε κάποιες αλλαγές, κάποια ρίσκα, κάποια ανανέωση στην προσωπική ζωή και κάνετε και κάποιες νέες επενδύσεις και οικονομικές και άλλες, αυτά από τον Απρίλιο και μετά, ενώ ανακαθορίζετε τους στόχους και ενδεχομένως να εκτεθείτε με την καλή σημασία της λέξης, να κοινωνικοποιηθείτε, να ενταχθείτε ή να ηγηθείτε σε κάποια ομάδα, μικρή, μεγάλη, σωματείο ή το ένα ή το άλλο, και να ασχολείστε και με τα κοινά, σας πάει όπως λέμε, από το καλοκαίρι και μετά, ιδιαίτερα ο τομέας των σχέσεων ευνοείται και αυτή τη στιγμή, επαγγελματικών και προσωπικών, ενώ θα αρχίσει να πέφτει άδειλο χρήμα από τον Ιούλιο και άδειλο σημαίνει όχι χρήμα κατευθείαν από μεροδούλη, από εργασία, από επενδύσεις, από δώρα, από κληρονομιές, από λαχεία, ή και αν είναι από δουλειά θα είναι πολλαπλάσιο. Δηλαδή εκεί που παίρνατε για μια συγκεκριμένη δουλειά, ξέρω εγώ, 10 ευρώ, τώρα θα μπορείτε να πάρετε 20, 30, 40, 50, 100, δεν ξέρω, ανάλογα ο καθένας πώς έχει στήσει το μηχανισμό του. Είναι κάτι πολύ καλό και θα ανασάνεται σε μεγάλο βαθμό. Οι υδροχόοι, έχετε κάποιες αλλαγές που πρέπει να
υποδεχτείτε, γιατί ξέρετε, κάποιες αλλαγές που είναι αναγκαστικές, αν δεν τις υποδεχθούμε, γίνονται με τρόπο που δεν θέλουμε και στο τέλος μας βλάπτει. Τακτοποιείτε κάποια θέματα που σας αγχώνουν στον χώρο του σπιτιού, είτε αυτά αφορούν οικονομικά είτε άλλα ζητήματα. Και πρέπει να κάνετε κάποια αλλαγή, αν θέλετε, στην καριέρα σας. Η αλλαγή μπορεί να είναι ένα καινούργιο αντικείμενο απασχόλησης ή κάτι πρόσθετο, από όπου θα προκύψουν χρήματα. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, παρόλο ότι εσάς σας φαίνεται ασαφές. Θα δώσει όμως χρήματα. Η δουλειά ευνοείται πάντως μέχρι και το καλοκαίρι ιδιαίτερα ή οποιαδήποτε δουλειά, τα πάτε αρκετά καλά και αποδίδει, ενώ από το καλοκαιράκι και μετά θα μπορείτε να κάνετε περισσότερες σχέσεις επαγγελματικές, αν είστε ελεύθεροι επαγγελματίες, θα έχετε πιο πολλούς πελάτες και πάει λέγοντας. Απλά δεν νιώθετε καλά για λόγους φοβιών που έχετε, αρκετές φοβίες μες στο κεφάλι σας και αυτό δεν σας αφήνει να απολαύσετε την καθημερινότητα. Μάλιστα. Και να κλείσουμε με τους ηχθείς, όλους τους ηχθείς, έτσι από Σαρδέλα μέχρι Καρχαρία, ανεξαρτήτως με το τι ασχολούνται, εσείς πρέπει να πάρετε κάποιες αποφάσεις και αυτό σε εσάς μετράει ιδιαίτερα, γιατί από το 2011, το 2011 και για κάμποσα χρόνια ακόμη, είστε στην κοσμάρα σας κυριολεκτικά. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό για όσους ασχολείστε με τέχνη, με σκηνοθεσία, με κινηματογράφο, με ζωγραφική, με οτιδήποτε το καλλιτεχνικό. Πολλές φορές είναι καλό να είσαι στην κοσμάρα σου. Είναι. Αλλά είναι πάρα πολύ κακό για διαχείριση πρακτικών θεμάτων. Δηλαδή, πάνε και επενδύουν, πάνε και κινούνται εκεί που φαντάζονται και όχι εκεί που αντικειμενικά είναι. Τι πρέπει είναι να κάνουν, λοιπόν. Θα πρέπει προφανώς τα σοβαρά θέματα να τα σκέπτονται περισσότερο, να τα γράφουν σε ένα χαρτάκι, να τα κουβεντιάζουν και με ένα-δύο ανθρώπους, να ακούνε και μια άποψη. Και θέλουν λίγο ταρακούνημα για να λειτουργεί σωστά η καθημερινότητα. Γιατί μπορεί να μπλέξουν με ένα θέμα και να κάτσουν εκεί πέρα μήνες χωρίς να πρέπει. Η προσωπική ζωή πάντως πηγαίνει αρκετά καλά και η επαγγελματική θα πάει ακόμη καλύτερα από τον Ιούλιο και μετά. Αυτά. Λοιπόν, πάντως ακούω πολύ χρήμα. Χρήμα πάντοτε κυκλοφορεί, που λέγεται και ο Γιωργάκης. Το θέμα είναι σε ποιους πηγαίνει. Να σας πω κάτι, κάντε και εσείς μια κίνηση, θα το πάρετε. Δεν θα έρθει μόνο του στην τσέπη μας. Σε όλους υπάρχουν. Προσέξτε κάτι. Σε όλους. Εγώ καιρό, το χρήμα, από ό,τι είπε ο κύριος Δούβλης. Κατά σύμπτωση σε ένα τομέα μετά για το καλοκαίρι. Για πείτε μας λίγο τώρα, έτσι, να πάμε λίγο στα θέματα της χώρας μας. Στη χώρα μας. Γενικά η χώρα μας πώς πάει, δεν ξέρω, εκλογές βλέπετε, όλα αυτά που μας ενδιαφέρουν επίσης. Κοίταξε κάτι από τους υπάρχοντες αρχηγούς. Ο συνασπισμός, ο Τσίπρας περισσότερο, ο αρχηγός, ας πούμε, ευνοείται ιδιαίτερα και σταθερά από το καλοκαιράκι και μετά. Άσχετα. Γιατί ξεκινήσατε από εκεί, γιατί ευνοείται. Άμα δεν βγούμε αυτόν που ευνοείται, δεν έχω κάποια. Καλά μαντάτα θα πάρει, λοιπόν. Δεν μιλάω με πολιτική τοποθέτηση, αστρολογικά μιλάω, ας πούμε. Γιατί τι ζώδιο είναι. Είναι Λέων. Βέβαια και ο Σαμαράς έχει πρακτικά προβλήματα. Τα είχα γράψει και παλιότερα, τα είχα δημοσιεύσει. Δηλαδή, ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει ουσιαστικά να κάνει εκείνο που του έρχεται και να μην επηρεάζεται στο μέτρο που μπορεί ο άνθρωπος από τις δομές του κόμματος, των συμβούλων και των άλλων. Αυτό δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα του ΣΥΡΙΖΑ, όποια και είναι, έχει σχέση με την αστρολογική, με το αστρολογικό του προφίλ. Ο Πρωθυπουργός είναι δίδυμος. Και αρέσει δεν αρέσει σε μερικούς, εξακολουθεί να έχει ευκαιριούλες ακόμη. Θα αντιμετωπίσει και αυτός προβλήματα πρακτικά. Τα πρακτικά είναι οι λειτουργίες των Υπουργείων, οι απαιτήσεις κτλ. Δεν ξέρω τι θα κάνει από εκεί πέρα. Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να βγάλουμε με απόλυτη σαφήνεια κάτι, γιατί να σας πω και κάτι. Έχουμε επιτρόπους, παραδείγματος χάρη. Τον οποίο ρόλο. Δεν είμαστε μια χώρα ανεξάρτητα όπως είμαστε κάποτε. Θα ζητήσουμε, κύριε Ντούβλη, η Τρόικα να μας στείλει αναλυτικά τα ζώδια. Πρέπει να μάθουμε αυτόν τα οροσκόπια. Όχι, εν πάση περιπτώσει, σε γενικές γραμμές πάντως η κατάσταση βελτιώνεται και το μυαλό μας στέει που κρατιόμαστε σε κάποιες αλλαγές που αναπόφευκτα έγιναν. Δηλαδή, αν εξακολουθώ να περιμένω γιατί έγινε αυτό και δεν έγινε και φεύγει η ζωή, θα φάμε. Λοιπόν, εγώ θα μείνω ότι χρήμα θα υπάρχει στο 2014. Ας μείνουμε σε αυτό και ας το περιμένουμε, εν πάση περιπτώσει. Έτσι. Κύριε Ντούβλη, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά και εγώ. Ευχαριστώ. Καλή χρονιά και σε εσάς. Τι ζώδιο είστε? Εγώ καιρός. Εγώ καιρός. Μάλιστα. Να μαθαίνουμε κιόλας. Για κουτσομπολιό μετέπειτα. Επειδή όμως για κάποια πράγματα δεν χρειάζεται να είσαι ούτε εγώ καιρός, κρυός, λιοντάρι, καρκίνος, παρθένος, αλλά
αλλά θέλει λίγο μεράκι, θέλει και λίγο φαντασία και λίγο διάθεση. Και επειδή είμαστε δηλαδή λίγο πριν. Στο παρατσάκ. Στο παρατσάκ, θέλουμε να πάμε να μάθουμε πώς μπορούμε γρήγορα, οικονομικά, αλλά με πολύ κέφι και αγάπη, να στολίσουμε το γιορτινό μας τραπέζι. Έτσι, και ακριβώς. Εσύ πήγες και θα μας δείξεις. Ακριβώς, πήγα, θα σας δείξω πράγματι εγώ, πραγματικά, ένα τραπέζι που μοιάζει σαν παραμύθι. Για πάμε να το δούμε τι έφτιαξε η Βίκη. And so this is Christmas. And what have you done? Ένα ταξίδι στη λάμψη. Ένα ταξίδι που επιτρέπει στο νου να αποδράσει στις γωνιές ενός παραμυθιού. Ενός παραμυθιού που έντυνε τα παιδικά μας χρόνια. Το παραμύθι είναι ένα απόσπαστο μέρος των εορτών και παρά τις δυσκολίες της καθημερινής ζωής, όλοι έχουμε δικαίωμα να το ζήσουμε. Και αυτό ακριβώς θα κάνουμε. Θα ταξιδέψουμε στο δικό σας παραμύθι που μπορείτε να στήσετε μέσα στο σπίτι σας για να υποδεχθείτε τους φίλους σας. Και επειδή οι γιορτές θέλουν λάμψη, θα σας δείξουμε πώς να στήσετε ένα υπέροχο εορταστικό τραπέζι για να εισπράξετε το χειροκρότημα και τον θαυμασμό. Η Βασιλική θα μας το δείξει βήμα-βήμα. Λευκό λοιπόν το τραπέζι μας φέτος, όπως βλέπεις, πολύ λαμπερό, πολύ γιορτινό, με κρίσταλα, με καθρέφτες. Βλέπω έχεις βάλει κλαδάκια, τα οποία άσπρα τα βάφουμε. Εδώ, επειδή θέλαμε να το κάνουμε λίγο πιο χιονισμένο, πιο παγωμένο, πιο πρωτοχρονιάτικο, το έχουμε βάψει σε χρώμα λευκό. Εάν θέλουμε, μπορούμε επίσης να κολλήσουμε πουπουλάκια επάνω, στα κλαδιά, για να το κάνουμε ακόμα πιο λευκό, ή να χρησιμοποιήσουμε χιόνι τεχνητό και να ρίξουμε πάνω στο τραπέζι ή μέσα στις γυάλες μας. Στο κάτω μέρος του τραπεζιού, mm-hmm. όπου έχουμε τα πιάτα μας, τα μαχαιροπύρουνα μας, τα ποτήρια μας. Βλέπω ότι έχεις πιάσει τις λιμνές πετσέτες με ένα πολύ ωραίο δέσιμο. Για πες μας λοιπόν, τι είναι αυτά που βλέπουμε. Έχουμε λοιπόν δέσει την πετσέτα μας σε ένα ρολάκι και το έχουμε πιάσει στην κάτω της πλευρά με ένα σχράτς, ένα υλικό πάρα πολύ οικονομικό, πουλιάται στην αγορά, έχει ένα ευρώ και έχει πολύ έντονη γυαλάδα, για το συγκεκριμένο στολισμό που μας ταιριάζει πάρα πολύ. Πάντα λοιπόν αριστερά έχουμε το πιρούνι μας, πάντα δεξιά έχουμε το μαχαίρι και πάντα με την κόψη του μαχαιριού προς τα μέσα, δηλαδή προς την πλευρά του πιάτου. Στην πάνω πλευρά έχουμε βάλει το κουτάλι του γλυκού και το πιρούνι του φρούτου. Έχουμε χρησιμοποιήσει σουπλά σαν βάση για πιάτο. Αυτό είναι το πιάτο που εναλλάσσουμε. Η βάση μένει μέχρι και το τελευταίο πιάτο στη θέση της, δηλαδή το σουπλά μένει μέχρι τέλος. Τα ποτήρια μπαίνουν πάντα πάνω δεξιά. Μπαίνουν πάνω δεξιά, μπαίνουν πάνω από το μαχαίρι. Ποτήρι για το νερό, ένα ποτήρι για το κρασί και ένα ποτήρι για τη σαμπάνια. Είναι γιορτινό το τραπέζι μας, θα ανοίξουμε μια σαμπάνια στην πορεία της βραδιάς, οπότε τα ποτήρια έχουν μπει στη θέση τους από την αρχή που στρώνουμε το τραπέζι μας. Δίπλα, τι είναι αυτό? Είναι ένα δωράκι για τους καλεσμένους μας, ένα γουράκι για την χρονιά που έρχεται. Το βάζουμε στο πιατάκι του ψωμιού και όταν σερβιριστεί το ψωμί από την οικοδέσποινα, απλά θα έχει ήδη προσφερθεί και το γούρι στον καλεσμένο, οπότε θα φύγει από το πιατάκι. Τα κυροπήγια αυτά είναι ποτηράκια. Αυτή η τεχνοτροπία λέγεται κρακελέ. Είναι καθρέφτης επάνω σε γυαλί. Δίνει μία λάμψη παραπάνω, όμως δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα ποτήρια. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οποιαδήποτε ποτήρια έχουμε, ποτήρια του ουίσκι και επίσης θα μπορούσαμε κάλλιστα να χρησιμοποιήσουμε ποτήρια του κρασιού μεγάλα, του κόκκινου κρασιού και να βάλουμε μέσα νερό και τα κεριά να επιπλέουν. Αν χρησιμοποιήσουμε ασύμετρα ποτήρια, αυτή η ασυμμετρία επάνω στο τραπέζι με τόσο καθρέφτη που πολλαπλασιάζει τις φλόγες δίνει υπέροχο αποτέλεσμα. Και αν δεν θέλετε το τραπέζι σας να θυμίζει ένα χιονισμένο και παγωμένο βασίλειο, μπορείτε να το ζεστάνετε με μικρές πινελιές. Βασιλική μου, αν κάποιος σε αυτό το ολόλευκο τραπέζι θέλει να βάλει κόκκινο το παγωμάτι. Και σου λέω κόκκινο γιατί είναι εορταστικό, μπορεί? Μπορεί κάποια άλλα χρώματα. Κόκκινο δεν νομίζω ότι θα μου άρεσε. Θα μου άρεσε όμως να το αντικαταστήσει με ασημί. Με μπλε θα τέριαζε πάρα πολύ.
Και με μαύρο θα μου άρεσε επίσης. Θα έδινε μια έτσι περισσότερη λάμψη. Εάν θέλαμε όμως κάτι κόκκινο να βάλουμε, θα μπορούσαμε να αντικαταστήσουμε ένα από τα τρία ποτήρια με κόκκινο ποτήρι ή και με μπλε ποτήρι, αν θέλαμε να το δώσουμε χρώμα. Όσο για το πόσο κοστίζει, μη σας παρασύρει λάμψη, τα θαύματα γίνονται και με λίγα χρήματα. Βλέποντάς το, αναρωτιέται κάποιος, είναι δυνατόν σε τόσο δύσκολες εποχές να έχουμε ένα τόσο λαμπερό τραπέζι? Δεν είναι τόσο ακριβό όσο φαίνεται. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για παράδειγμα βάζα ή γυάλες τις οποίες ήδη έχουμε. Άρα λοιπόν με τα ίδια στολίδια που ήδη έχουμε μπορούμε να στολίσουμε το τραπέζι μας και κάτω να συμπληρώσουμε ποτηράκια τα οποία ήδη έχουμε στο σπίτι μας. Υπάρχουν πάντα λύσεις ώστε να παρουσιάσουμε ένα πολύ όμορφο και λαμπερό αποτέλεσμα χωρίς να ξοδευτούμε. Χωρίς να ξοδευτούμε. Αρκεί να έχουμε τη διάθεση να φτιάξουμε κάτι όμορφο και κάτι λαμπερό, γιορτινό, έτσι με πάρα πολύ αγάπη για τους καλεσμένους μας. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να επιστρατεύσετε τη φαντασία σας. Εκείνη θα σας οδηγήσει στον κόσμο της λάμψης και του ονείρου. Πολύ ωραία λοιπόν. Μάθαμε και πώς θα στρώσουμε το τραπέζι μας. Πάμε όμως τώρα να δώσουμε, Στέφανε, δώρα στους φίλους και τις φίλες μας από την εταιρεία Γκρούπο Κουτσίνε. Για να δούμε ποιος ή ποια είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά σε όλους. Γεια σας, χρόνια πολλά. Από πού μας τηλεφωνείτε? Από Λίμνο, καλό. Από τη Λίμνο, πολύ ωραία. Τι καιρό έχετε εκεί? Η αλήθεια είναι ότι ο χειμώνας έχει έρθει για τα καλά, ούτως ή άλλως είναι και εποχή βέβαια. Σε όλη την Ελλάδα. Κρύο αρκετό και προσπαθούμε να ζεσταθούμε με κάθε μέσο. Έτσι είμαστε όλοι, σας δε βεβαιώ. Το όνομά σας? Παναγιώτης. Λοιπόν, είστε έτοιμος να τραγουδήσετε? Για να το έχω αγωνία. Ωραία, πάμε. Θα πιω απόψε το φεγγαρί και θα μεθύσω και θα πω, αφού πονάς για κάποιον άλλον, ρίξε μαχαίρι να κοπώ. Κι όταν με κόψει το μαχαίρι, δεν τραγουδάω και καλά. Ναι, ναι. Μετανιωμένος θα μου πεις, σκέψου τι όμορφη που θα σε, με το φεγγάρι μαζί, Στέφανε. Στα μαλλιά. Μπράβο. Ευχαριστώ. Μπράβο κύριε Παναγιώτη, κερδίσατε μια ηλεκτρική συσκευή από την εταιρεία Γκρούπο Κουτσίνε. Μείνετε στη γραμμή για να συνδεθείτε με την παραγωγή. Καλή χρονιά. Πολύ ωραία. Πολύ. Πάμε να βγάλουμε άλλη μια γραμμή, γιατί αυτή πήγε πολύ ωραία. Έτσι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Γεια σας. Τι κάνετε, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Καλά, εσείς να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Από πού μας τηλεφωνείτε? Από Θεσσαλονίκη. Από Θεσσαλονίκη. Και το όνομά σας? Έλενα. Α, ωραίο όνομα. Κυρία Έλενα, είστε έτοιμοι να τραγουδήσετε με τον Στέφανο? Είμαι. Ωραία. Έτσι, αυτό μ' άρεσε. Έτοιμοι, πανέτοιμοι. Πάμε. Μια ζωή την έχουμε κι αν δεν τη γλεντήσουμε, τι θα καταλάβουμε, τι θα καζαντήσουμε, τι θα καταλάβουμε, τι θα καζαντήσουμε μες. Μες στο ψεύτη το ντουνιά, παίξε μου διπλό πενιά, παίξε μου διπλό πενιά και ο μήνας έχει εννιά. Τέλεια! Μπράβο! Καταπληκτική! Σας ευχαριστώ πολύ. Καταπληκτική, κυρία Έλενα! Μπράβο σας! Πολύ ωραία! Τραγουδάτε! Όχι ακριβώς. Το όχι ακριβώς, για διευκρινίστε. Στο μπάνιο. Στο μπάνιο. Α, ξέρετε τι εξάσκηση είναι το μπάνιο. Να αλλάξετε και το μπάνιο. Σιγά σιγά να βγείτε από το μπάνιο. Και να έρθετε εδώ να τραγουδήσετε εδώ, παρέα μας. Να είστε καλά. Κερδίσατε μια ηλεκτρική συσκευή από την εταιρεία Γκρούπο Κουτσίνε. Μείνετε στη γραμμή, καλή χρονιά να έχετε. Πολύ ωραία σήμερα, πήγε πολύ, έτσι, πολύ καλά.
Τώρα όμως πάμε να ακούσουμε ποντιακή μουσική και χορό. Είναι εδώ κοντά μας ο Δημήτρης Τσουλφάς στη λύρα, ο Σάββας Κυριακίδης στον ταούλι και ο Σταύρος Σαββίδης στο τραγούδι. Λοιπόν, πάμε να σας απολαύσουμε και εσάς και πολύ πολύ χορό. Εγώ κάνω στην άκρη για να σας κάνω χώρο εσάς. Στέφανε, έλα και εσύ από εδώ, ναι, ναι. Γιατί δεν νομίζω να μπορείς να συνοδεύσεις, οπότε έλα από εδώ. Άλλο αυτό. Έλα να λες με έρχομαι τρίγωνη με τρίγωνα. Έλα να λες με έρχομαι τρίγωνη με τρίγωνα. Έλα να λες με πάω γιαριά ραμάν. Έλα να λες με πάω οφοφαμάν. Παιδί αν ερώτατε με γιατί πεινώ και κλαίω. Παιδί αν ερώτατε με γιατί πεινώ και κλαίω. Από θε και έναν άρχινο και τον απρώτο λέω. Από θε και έναν άρχινο και τον απρώτο λέω. Ένα κορτσόπο να αγαπώ έπολα φωταγμένων. Ένα κορτσόπο να αγαπώ έπολα φωταγμένων. Απάσω δάχτυλιρ να θέν το όνομα με γραμμένο. Απάσω δάχτυλιρ να θέν το όνομα με γραμμένο. Άρχοντισσα θα έχω σε βασίλισσα θα ή Κίτσε για τριάντα φυλά θα στρώνω και θα γκή. Κίτσε για τριάντα φυλά θα στρώνω και θα γκήσε. Είδα τα δακρωμένα, είδα το μάτι ασυδάτα, είδα τα δακρωμέ. Φόβουμαι για μεντό και σένι μανασιάτε μένα. Φόβουμαι για μεντό και σένι μανασιάτε μένα. Όχι και παρακαλώ, παρακαλώ Χριστό και Παναία. Παρακαλώ, παρακαλώ Χριστό και Παναία. Άσε λεπάταρνο πω μου την εβδομάδα μία. Άσε λεπάταρνο πω μου την εβδομάδα μία. Thank you.
το το χάρδο πομλίεται, το ματάει με λεύμα το το χάρδο πομλίεται. Θεία μη θεγάντρα σύμουλα εμφυλίεται, θεία μη θεγάντρα σύμουλα εμφυλίεται. Όταν και σπαίτε είδα από πισπέτο τσα πίτσο, δε και σπαίτε είδα από πισπέτο τσα. Μανίτσα μ' αρέψω να σε μένα και ένα κορίτσι, μανίτσα μ' αρέψω να σε μένα και ένα κορίτσι. Ευχαριστήσω πάρα πολύ το Σύλλογο Ποντίον ο Φάρος από την Αγία Βαρβάρα και την πρόεδρο του Συλλόγου, την κυρία Σαββίδη. Πάντως, έχω αντιληφθεί ότι από πολύ μικρή ηλικία μέχρι, όπως είπατε και εσείς στην αρχή, όποια ηλικία, όποιος έχει κέφι και χαρά και αγαπάει την αγαπάει το χορό και την ποντιακή παράδοση. Ακριβώς. Όπως είδατε, η ποντιακή χορή δεν είναι απλά ένας τρόπος διασκέδασης και εκτόνωσης, αλλά είναι ο πιο ζωντανός τρόπος έκφρασης της ψυχής, αλλά και της ίδιας της ζωής. Ακριβώς. Εγώ πρέπει να πω ότι έχω παρακολουθήσει έτσι διάφορα γλέντια ποντίων και στην Τριανταφυλιά Σερών και τα λοιπά. Εσείς ξέρετε ασφαλώς. Πολύ ωραία. Και έτσι μας αρέσουν πολύ και μας εκφράζουν πολύ. Να σε ευχαριστήσω, να σε ευχηθώ και εσάς να σας βρει το 2014 πολύ όμορφα, να είναι η χρονιά μας. Εμείς τώρα θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο. Θα έχει αλλάξει ο χρόνος, θα έχουμε μπει στο 2014. Σας εύχομαι ό,τι το καλύτερο, αυτός ο χρόνος να είναι πραγματικά ο δικός μας χρόνος. Σας περιμένω το επόμενο Σάββατο στο Μαγκαζίνο Live στις 12 ακριβώς. Εμείς θα κλείσουμε με χορό, ασφαλώς. Ευχαριστώ πολύ για ακόμη μια φορά. Πάμε να σας απολαύσουμε. Ωι και πάντα θυμούμε και πονώ την πατρίδα στον τόπον. Πάντα θυμούμαι και πονώ την πατρίδα στον τόπον. Ο νους είμαι επεμνένε κι η κιαρά ευτό κορμοπον. Ο νους είμαι επεμνένε κι η κιαρά ευτό κορμοπον. Πατρίδα ξαν πατρίδα, αμόνες εν ξαϊκίδα, άσε πατνά τα χώμα, τα σκεκί την ψή με φινά, άσε πατνά τα χώμα, τα σκεκί την ψή με φινά. Πατρίδα μου ξαν πατρίδα μου.